Όποτε, όποτε νιώσει έτοιμο. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα μπω απευθεία στο ζουμί και θα καλωσορίσω τον Άρη Σοηλέδη, το γνωστό παίκτη του Survivor, στο πρώτο podcast αυτή τη σειρά. Χαίρομαι πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που ανοίγω εγώ αυτό το, το νέο σου. Τη νέα σου επί, πώς να το πω, τη νέα σου κίνηση, α πούμε. Α το πούμε κίνηση, γιατί ασχολείσαι με πολλά πράγματα, όπω ξέρουμε όλοι. Και είμαι πολύ χαρούμενο που θα το εγκαινιάσω εγώ όλο αυτό το όμορφο στούντιο που έχετε φτιάξει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε. είμαι χαρούμενο για σένα, φίλε μου, που πα καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Α, η είναι αυτή. Τα δικά σου έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα βασικά. Ό,τι μου Εσένα προσωπικά. Αλλά να ξέρει ότι μετά από πολλή σκέψη σκεφτόμασταν ποιο θα είναι αυτό ο ένα, αυτό ο πρώτο σε αυτό το podcast. Και καθόμαστε και τον αναλύσαμε πολύ. Και λέω, ρε φίλε, πρέπει να είναι ο Άρης. Ήταν δική σου ιδέα ή δεν ήταν το τσομίδι. Δική μου ιδέα. Εντάξει, αυτό μου ιδέα. μετράει για μένα. Μια όμω και. Αν έλεγε είπες... τσομίδι, θα φεύγω, να ξέρει. Όχι, ρε, δικιά μου ιδέα ήταν. <laughs> αλλά εφόσον είπε τη λέξη Τσομίδης, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο μεγάλο μα χορηγό, στην εταιρεία Τσομίδη Υποστηρίζει που βρίσκεται στην Παιανία και μα φιλοξενεί σήμερα. Εργαλεία, βιομηχανικά είδη, χρώματα, service, ό,τι θέλετε μπορείτε να το βρείτε σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή την εταιρεία. Μπορείτε να βρείτε όλα τα social media, Instagram, Facebook, στο Google Maps. Τα παιδιά υποστηρίζουν πάντα support και στο κανάλι μου και σε αυτό το podcast το οποίο λέγεται Αλατάλα. Αλατάλα, ωραία. Αλατάλα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο όνομα. Σου άρεσε γενικά, καταρχά, όπω μπήκε, είδε το χώρο λίγο όπω είναι. Εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο στούντιο. Ναι. Ε... Νομίζω ότι έχει πολύ καλού συνεργάτε. Έχω του Πρέπει να είσαι περήφανο γι' αυτό. Είμαι, είμαι, είμαι πολύ. Κάτι κάνει καλά κι εσύ. Ε, για, να σε, για, να σε, υποστηρίζουν έτσι και οι φίλοι σου. Και είναι σημαντικό να έχουμε ε, τέτοιου ανθρώπου στη ζωή μα, να ξέρει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό το λόγο τώρα πάμε να μιλήσουμε για αυτού του ανθρώπου λοιπόν, που για είναι στη απα... ζωή. Λοιπόν, όλα ξεκινήσανε, ρε φίλε. Εγώ όντα την μπλε ομάδα, εσύ όντα την κόκκινη ομάδα, ρε φίλε. Ε, επίσης... Όχι, Περίμενε. Εκο... Α, Ένας όχι, ξεκίνησα στην κόκκινη, ρε δεν φίλε. Είμαστε, ξεκίνησα πρώτο βράδυ στην κόκκινη. Έχεις σού... η... η, πρώτη σου ημέρα ήμασταν συμπαίκτε. Την πρώτη μέρα ήμασταν συμπαίκτε. Σωστά. Πήγε εξαιρετικά. Ήσουν από τι μεγάλε εκπλήξει των νέων παικτών. Γιατί δύσκολα κάποιο νέο παίκτη μπαίνει και εγκληματίζεται γρήγορα και φέρνει πόντου και δείχνει τι ικανότητε σου την πρώτη μέρα. Και εσύ το είχε κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε εντυπωσιαστεί τότε, γιατί είχαμε ανάγκη έτσι, νέο αίμα ναι. στην ομάδα. Mm. Και είδαμε έναν παίχτη ταχύ, ο οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, και έναν παίχτη ο οποίο έχει αντίληψη. Οπότε χαρήκαμε πολύ και εκεί πήραμε τη χαρά. Ξαφνικά, Ξαφνικά μα πάσανε. Μα χωρίσανε. Όπω το έκανε. Μα χωρίσανε. <laughs> <laughs> Φίλε, πρώτο βράδυ ήταν... Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τα... Δεν ξέρω, ρε φίλε, επειδή και εσύ έχει να πα καιρό στο survivor. Δηλαδή δεν έχει μπει ούτε στο All Star που θα ναι. σου άξιζε 100% να είσαι εκεί, ούτε στο φετινό που επίση θα σου άξιζε να είσαι. Θυμάμαι, ρε φίλε, λοιπόν, πάνε δύο χρόνια τώρα. Αναπολώ αυτέ τι στιγμέ και τρελαίνω με φίλε. Το τι ζήσαμε, το τι κάναμε, το πώ περάσαμε. Ε, έχω κάτσει λίγο και έχω φιλοσοφήσει το κομμάτι του Survivor και γιατί παρόλο που έχει τόσες, τόσες πολλές δυσκολίες, παρόλο που δεν περνάμε ευχάριστα, γιατί μα τραβάει και γιατί μα αρέσει. Γιατί ρε, φίλε. Το έχω βρει. Για πε. Ε, είναι πάρα πολλέ οι έννοιε που έχουμε στην έξω μα ζωή. Είναι mm. πάρα πολλά τα άγχη που έχουμε στην καθημερινότητά μα. Ε, είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα στο να τα βγάλει πέρα. Να, να έχει το άγχο πώ θα πληρώσω το οικειό μου. Πώ θα γίνει αυτό. Αχ, η δουλειά μου θα πάει καλά. Ναι. Αχ, η δική μου θα είναι καλά. Αχ, η κοπέλα Μπράβο. μου είναι Μπράβο. αυτό. Αχ, είναι όλα αυτά τα άγχη το κινητό, με χτυπήσει, με σε πάρει κάποιο, μη γίνει κάτι με ένα κακό μαντάτο. Ένα ναι, 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 ναι. Και ξαφνικά μπαίνει σε μια γυάλα στην οποία έχει μηδέν έννοιε η ή η επιβίωση μόνο και το φαγητό. 0 έννοιε από την έξω σου ζωή, ναι. που αυτά είναι τα σοβαρά άγχη ναι. τη ζωή. Ε, και μπαίνει σε μια γυάλα η οποία δεν υπάρχουν άγχοι δεν υπάρχει άγχος υπάρχει για το τι κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ναι, αλλά ναι, ναι, δεν ναι. μπορεί να το μάθει μέσα... και να θέλει. Σωστά, σωστά. Ασχέτω αν εσύ και εγώ είχαμε μάθει κάποια στιγμή. θα το μιλήσουμε μετά. Περίμενα να δω πότε θα το αναφέρουμε αυτό. <laughs> θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε Οπότε, αυτό. Θα το συζητήσουμε. <laughs> Οπότε η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη γυάλα που είσαι, έχει ένα, ένα, μόνο. Μέλημα, το να κερδίσει για να φας, για να περάσει λίγο ναι. καλύτερα μία μέρα, μία ώρα, όσο ναι, είναι ναι, αυτό. ναι. Νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι. είναι τόσο έντονο εκεί μέσα. Αδερφέ, αλήθεια σου λέω, με αυτό, σύμφωνα με αυτό που λε, αυτή τη στιγμή ήμουνα τώρα τις προάλλη πριν από ένα μήνα. που μου, Ο μήνα μου όλο ήταν, φίλε, μαύρο δρε. Σου λέω ε, προβλήματα από εδώ, από εκεί. Σκέψου, είχα τώρα το αυτοκίνητό μου. Μου, ε, μου είπε και ότι μου, σε κλέψανε κιόλα. Ναι, ρε, φίλε, μου κλέβουν το σπίτι. Μου κλέβουν λεφτά από το σπίτι το καλοκαίρι και τώρα μου κλέβουν το πορτοφόλι που είχα μέσα δίπλωμα, είχα μέσα λεφτά, είχα μέσα τι κάρτε μου όλε. Πώ γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω, αδερφέ. Εντάξει, κακή, κακή χρονιά η περσίνη. Αν ήσουν μέσα. Δεν θα γινόταν αυτό. Όχι, μπορεί να σε είχαν κλέψει το σπίτι, αλλά δεν το μάθαινα. Αλλά δεν θα το μάθαινα <laughs> και ποτέ. Ισχύει, <laughs> ισχύει. Ισχύ, Ισχύ. Οπότε... Αλλά ξέρει, σκεφτόμουν. Γίνεται αυτό το σκηνικό τώρα μου κλέβουν δίπλωμα, μου κλέβουν κάρτε. Μένω άφραγκο. Γιατί ρε φίλε αυτό. δεν έχω κάρτε, δεν έχω δίπλωμα. Δεν τίποτα. υπάρχει αυτό. Ε, πρέπει να πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή μετά από τρει μέρε μου σκάει ρε φίλε ότι πρέπει να πληρώσω την ασφάλεια. Και στα καπάκια εκεί που πρέπει να πληρώσω την ασφάλεια, και ώρα κάπου και μαλάκα μου παίρνουν τι πινακίδε από το αμάξι. Άρα είμαι χωρί δίπλωμα, χωρί λεφτά, χωρί ασφάλεια, χωρί πινακίδε. Καλύτερα και να ξυστήσει να πάει <laughs> σε, σε ένα γραφείο τελετών και να βάλει ένα σταυρό ένα... εδώ και να πέσει μέσα μόνο σου. Δεν, υπήρχε... Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή όμω λέω ρε φίλε, μακάρι να ήμουν survivor. <laughs> <laughs> ρε, <laughs> ναι, είπα. Ναι, 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 μακάρι να survivor. Αυτή η μαυρίλα που κάποια στιγμή με στην ημέρα όλοι παίρνουμε από κάπου, είτε από από φίλου. Μαυρίλα εννοώ ρε παιδί μου άσχημα νέα ή οτιδήποτε. Εκεί μέσα το σώζει, δεν το, το έχει ποτέ αυτό. Έχει μία έννοια, Ρεφίλε, εδώ έχει 500 και ξεφεύγει. Είναι και τα μίντια που σε εγκεφαλικά ρεφίλε εκεί είναι πάρα πολύ θεωρώ. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Παράδειγμα τη Μαρία. Εγώ το βλέπω στη Μαρία και σκεφτόταν πάρα πολύ αν θα πάει ή αν δεν θα πάει. Ναι. Η Μαρία είναι μια κοπέλα που ξέρει πολύ καλά ότι κάνει τρει δουλειέ μέσα την ημέρα. Ναι, ναι, φυσικά. Στέλνει το, το σπίτι 7 το πρωί και ξεφύγει. Ακόμα πο... δεν σταματάει δεν ακόμα. Δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει και λιγότερε δουλειέ. Είναι έτσι σαν άνθρωπο. Και μέσα στη μέρα τη θα πάει και το γυμναστήριο, οπότε θα κάνει και διάφορα άλλα πράγματα. Και μου λέει να πάω, να μην πάω με τι δουλειέ. Αυτό. Άκου, τη λέω. Θα πα και θα ξεφύγει τόσο πολύ από αυτό το άγχο τη καθημερινή σου δουλειά. Γιατί τρει δουλειέ είναι πολύ μεγάλο άγχο. Και όταν εκτίθεσαι σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και οπουδήποτε mm. εκτίθεσαι, θα μπει εκεί και ξαφνικά δεν θα έχει αυτό το άγχο. Και θα απολαύσει και την εμπειρία σαν εμπειρία. Mm -hmm και θα ζήσει κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναζήσει. Αλλά ρε φίλε, αυτό είναι το καλό τη υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα κακά, έτσι. Δηλαδή, yeah. υπάρχουν ρε φίλε και όλα στο άγχο, το ότι κτίδεσαι την τηλεόραση. Σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει. ωραία είναι τα καλά, αλλά ρε φίλε yeah. υπάρχουν και τόσα κακά. Δηλαδή, σε βρίζουν όλοι, πρόσεχε πώ θα μιλήσει, τι θα πει, μην πέσει, μην σκοτωθεί, τι θα νομίζουν οι δικοί σου, ποιο θα πει τι για σένα, πώ θα σε χαρακτηρίσουν ναι, yeah, έξω όταν βγει στην λίγο το άγχο. Μάλιστα Όσον αφορά το ψυχικό άγχο τη έξω ζωή, ναι, αλλά μαλακά έχει μέσα άλλα 15 άγχη. Δηλαδή... Έχει κι άλλου Τρελού μέσα τρελούς να διαχειριστεί. Ακριβώ. Ακριβώ. Εγώ εδώ θα ήθελα να το πάω, ρε φίλε, λίγο στο κομμάτι το δικό μα. Γιατί πέρα από την πλάκα, όσοι νομίζετε αυτή τη στιγμή, όσοι ακούτε αυτό το podcast, όσοι το βλέπετε, νομίζετε ότι εγώ με τον Άρη Σοηλέδη έχουμε καθημερινή επαφή, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. <laughs> <laughs> Τελευταία φορά, παιδιά, μιλήσαμε στο τελευταίο μα ραν. Όχι, εντάξει. Δεν ήταν το τελευταίο μα δράν αλλά γενικά, ρεφίλε. Κάποιε φορέ που έχουμε βρεθεί τυχαία. Κάποιε φορέ που έχουμε βρεθεί τυχαία. Φίλε, πάσαμε πολύ απρόπτα. Δηλαδή, εγώ μέσα στο παιχνίδι ε, σε θεωρούσα αλήθεια αδερφό. Και εσύ πιστεύω. Εννοείται. Είχαμε, Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω όταν έφευγα από το παιχνίδι και έκλαιγε φουλ για το, την αποχώρησή μου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί το είδα πρόσφατα. Πάτησα να δω. Πα, γενικά πατάω και βλέπω για να ναι. θυμάμαι πράγματα. Πόσο στεναχωρήθηκα εκείνη την ημέρα, αδερφέ. <laughs> Πέρα από το ότι έφυγε, ήταν. Δεν το περιμέναμε να φύγει. Ναι. Καμίζαμε, όλοι ότι θα φύγει ο Σπύρος. Ναι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και στο έχω ξαναπεί. Ε... Που δεν είπα ένα νικητή. Ναι. Που, που είχε την ευκαιρία να πει. Πώ ναι. το σκέφτηκα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί από τη μεριά μου να έχω και μπορεί από τη μεριά σου να έχω Όχι, σε ακούω, σ ακούω. Το σκέφτηκα ότι όλοι στο παιχνίδι, πέρα από σένα και τη Μέη, ήταν, ήταν εναντίον μου. Και το ξέρει πολύ καλά αυτό. Ναι. Ενώ ότι δεν ήθελε κανένα να κερδίσω. Ναι. Εμεί λέγαμε κάθε βράδυ ότι εγώ και εσύ θα πρέπει να πάμε τελικό. Ε, το λέγαμε εμείς συνέχεια. Και εμεί λέγαμε και κάναμε όνειρα ναι. ότι θέλουμε να κάτσουμε στι καρέκλε δίπλα-δίπλα στον, στον τελικό. Μαζί και όποιο το πάρει δεν μα πειράζει, πειράζει καθόλου. καθόλου. Ακριβώ. Λοιπόν, και ναι. πραγματικά δεν θα με πειράζει καθόλου. Ναι. Ε, εάν εσύ και η Μέη που ήσασταν στο τέλο και η Ασημίνα πιο μετά, η οποία δεν, δεν, ήταν τόσο, δεν είχε τη σχέση που είχαμε εμεί οι δύο και εγώ με τη Μέη και εσένα, εάν εσεί οι δύο δεν λέγατε το όνομά μου. Για το αν θέλει, ποιο θέλει να κερδίσει, mm -hmm. δεν περίμενα από κάποιον άλλο να το πει. Να. Και πραγματικά περίμενα από έναν άνθρωπο να ακουστεί ότι πρέπει να κερδίσω. Mm -hmm. ότι, mm -hmm. ό,τι θέλει να κερδίσω, και ότι πρέπει να κερδίσω. Ε, και όταν δεν το ακούς από αυτόν τον έναν άνθρωπο mm -hmm. που περιμένεις να το ακούσει, ε, πληγώνεσαι. Πληγώνεσαι πάρα πολύ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Γιατί ήξερα και ήξερε ότι αγωνιστικά τουλάχιστον ήμουν απέκτης τελικού. Αλλά όταν ακούω και λε τη Μέη που ξέρει πώ την αγαπώ. Τη Μέη είμαστε κάθε ξέρω, μέρα ξέρω, μαζί. Ξέρω, ξέρω, θα σου, ε, πω, θα σου πω, θα σου πω, θα σου απαντήσω. Ένιωσα ότι ο κόσμο έξω τι θα πει. Ότι το μαλάκα αυτόν που δεν τον θέλει ο το κολλητό να κερδίσει. Όχι, ρε. Τι, τι συμβαίνει, α πούμε. Κάτι κάνει λάθο. Τώρα, ο τρόπο που το λέει, ρε φίλε, εμένα με πληγώνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ε, ε, ε όχι, και, και, πρόσχε. Εγώ να ξέρει ότι εκείνη την ημέρα ε, όταν. Έλεγε ότι πέρασα πολύ ώρα και γνώρισα αυτού του ανθρώπου. Φίλε, έκλεγα. Τόσο βαθιά. Το με θυμάμαι. τόσο πολύ μέσα μου. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Που παρόλο που είπε αυτό εκείνη τη στιγμή δεν έδωσα βάση. Ναι. Και, και συνέχισα να στεναχωριέμαι Το είδα κάτι. μετά το επεισόδιο που, μου, που είπες ότι σε στενοχώρησε. Ναι, ε... αυτό παρόλο που εκείνο δεν έδωσα βάση. Μετά που το σκέφτηκα λίγο. Ναι, το... ναι. Ναι, γιατί πολλέ φορέ εκείνη τη στιγμή πάνω στον ενθουσιασμό, πάνω στη λύπη, πάνω στην ένταση, Έτσι. δεν το καταλαβαίνουμε. Μετά επεξεργαζόμαστε το τύπο άλλο. Θα σου πω, εγώ σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Το δέχομαι 100%. Ε, δεν, ε, δηλαδή, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώθω κι εγώ το ίδιο πράγμα ακριβώ. Γι' αυτό το λόγο δεν θα σου πω ότι έχει άδικο. Έχει πολύ, πολύ δίκιο. Θα σου πω όμω για ποιον λόγο είπα αυτό που είπα. Mm -hmm. ε, σε καμία περίπτωση. Βασικά, εγώ ήξερα, ήμουν σίγουρο χίλια ότι στον τελικό στη διάδα θα είσαι μέσα. Ήμουν σίγουρο γι' αυτό. Ναι. Δεν ήξερα θα το πάρει, ήξερα όμω ότι θα κάθεσαι τι καρέκλε. Ναι. Εκείνη την περίοδο ένιωθα την ανάγκη εγώ να υποστηρίξω τη ΜΕΙ, όχι όμω επειδή συμπαθούσα, είχα πιο πολύ συμπάθεια στη ΜΕΙ από ότι σε εσένα. Θεώρησα ότι η ΜΕΙ το έχει πιο πολύ ανάγκη mm -hmm. από ότι εσύ. Ναι. Δηλαδή, ε, η ΜΕΙ, εγώ δεν περίμενα να κάθεσαι τι καρέκλε. Δεν το περίμενα ότι η Μέη ναι, θα φτάσει στην τετράδα. Εγώ περίμενα ότι η Μέη, μετά από μένα, ίσω είναι η επόμενη που θα mm -hmm. φύγει. Για αυτόν τον λόγο, αυτό που είπα ότι θα ήθελα να είναι η Μέη νικήτρια, γιατί. Να, ένα boost, να δώσω ένα boost στη Μέη, κάποιου ψήφου παραπάνω ίσω, κάποιου ανθρώπου που με στηρίζανε, να πάνε με τη Μέη. Mm -hmm. Γιατί ήξερα ότι εσύ, ρε φίλε, και το κοινό σου, δεν το έχει τόσο ανάγκη όσο το έχει η Μέη. Ήταν καθαρά γι' αυτόν τον λόγο. Εγώ προσωπικά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ότι ήθελα να σε επιβιβάσω κάπω, αλλά είναι καθαρά αυτό ο λόγο. Δεκτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιο λόγο το ότι ρε φίλε δεν. σα ίσα, άμα δει και το vlog μου, γιατί το πρώτο βλόγ στο YouTube με το που βγήκα. Το είδα και ξέρω ότι με υποστήριζε και στο τελικό με υποστήριζε και. Full. Και κατανοώ τώρα τον τρόπο που το είδε και το είπε έτσι. Ναι. Οπότε είμαστε. Φίλε, εγώ στο τελικό είχα... Okay. είχα βγάλει χολί. Δηλαδή, ορλιάζα σαν τρελό για να ξέρω. Για το πάρει. Ξέρω το πάρεις. και σε ευχαριστώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν εξαιρέσουμε αυτή τη σκηνή που δεν θα ήταν λόγο για μένα να μην κάνω παρέα μαζί σου. Να το λέω ξεκάθαρα. Α ναι. φτάσουμε στο μετά, στο γιατί δεν κάναμε παρέα. Έγιναν Αυτό. κάποια πράγματα. Περίμενα, σε διακόψω μισό λεπτό, λεπτό. Γιατί εκεί που φτάσαμε είναι. Φτάνουμε τελικό. Ε, έρχομαι, σαν συγχαρητήρια και τα λοιπά, έχω καταλάβει ότι έχει ξενερώσει ρε φίλε, γιατί μπο μπορώ να φανταστώ πώς είναι ρε φίλε, να φτάνει στην πηγή και να μην πίνεις νερό. Mm -hmm. ε, και σου λέω φίλε θα κάνουμε κάτι και τα λοιπά, ήσουν δεν είχες όρεξη και δέχομαι ότι δεν ρε παιδί μου ήθελες να βγεις. Και εγώ με τη σειρά μου βγήκα, αλλά δεν βγήκα με τον Στάθη, σαν νικητή. Όχι, δεν με πειράξε το. Ναι, βγήκαμε όλου μαζί. Δεν, δεν τη μετράω καν. Εντάξει, ωραία. Δεν με πήραξε καν. Ότι ωραία, ωραία. Είναι δυνατό να με πειράξει. Μα και εγώ θα... είχα μιλήσει με τον Στάθη okay. και είχαμε πει να βγούμε όλοι μαζί. Δεν είχα πρόβλημα με τα παιδιά. Okay. Αυτά επειδή στεναχωρήθηκα ναι. πάρα πολύ που δεν κέρδισα και είναι απολύτω λογικό νομίζω, ε, ήθελα να πάω στο σπίτι να, να ξεκουραστώ. Να δείξω και, και τη γυναίκα και τα λοιπά. Ναι, εννοείται αυτό. Γι' αυτό δεν ήρθα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ούτε με το. σα το χειροκρότησα και είπα μπράβο στο Στάθη. Έδειξα μια πολύ ωραία στάση νομίζω. Και δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο τι να έκανα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, με πείραξαν πράγματα που έγιναν μετά από το παιχνίδι, όπως ε, το ότι ζήσαμε μέσα τόσα πράγματα, είχαμε τόσε αντιπαραθέσει μαζί εμείς σαν μονάδα απέναντι σε άλλους ανθρώπους, ναι. οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μας είχαν φερθεί με τον καλύτερο τρόπο. Και εμένα και εσένα. Ε, είχαν δημιουργήσει προβλήματα... Ανα, ε, ε, Ανάμεσα σε εμά και στην παραγωγή, με πράγματα που έλεγαν στην παραγωγή που τα περισσότερα δεν ίσχυαν και το ξέρει πολύ καλά. Ε, κάποια ίσχυαν, okay, αλλά ήμασταν όλοι σχεδόν όλοι μέσα σε αυτό που έλεγαν ότι το κάνουμε μόνο εμεί οι δύο. Δεν μιλάω για το κινητό. Ναι, ναι. Για, τα, για, για τα φαγητά και, φαγητά, και ότι το όλοι κάποια στιγμή μέσα στο σκουπίτι κτλ. Σίγουρα. Τα οποία όμω από του 19 ήταν μέσα σε αυτό. Σίγουρα. Ε, ε, δεν το αμφισβητώ σε ο, καμία περίπτωση. Οπότε αυτό. δεν μπορεί να, να μα προσάψει κάποιο κάτι που δεν έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ε, με πείραξε λοιπόν ότι σε είδα να κάνεις παρέα με ανθρώπους τους οποίους εγώ δεν θα έκανα παρέα ποτέ έξω και, και πρόσεχε τώρα να σου πω ποια είναι η διαφορά που εσύ σου δίνω ένα λαφρεντικό. Εγώ το παιχνίδι, σαν παιχνίδι, το έζησα σαν την πραγματική μου ζωή. Και τι εννοώ με αυτό. Θα, θα έκανα παρέα μέσα με τους ανθρώπους που θα έκανα και έξω. Γιατί δεν θα πω, έλα μωρέ, ένα παιχνίδι είναι. Θα κάνω και με αυτόν που δεν θα κάνω έξω. Θα τα έχω καλά και με αυτόν που δεν θα τα έχω έξω. Θα κάνω και με τον τάλα που μπορεί και να κάνουμε έξω. Όχι. Εγώ το είδα σαν πραγματική ζωή. Και γιατί το λέω αυτό. Έκανα παρέα με την Αυσικά που είμαστε σχεδόν κολλητοί και είμαστε κάθε μέρα μαζί. Με τη Μέη την έχω σαν αδερφή μου. Είμαστε όλοι μέρα. Το βλέπω, μαζί. το βλέπω ότι είστε ε, πολύ σοφοί. Έχω χαθεί μαζί. με τη Σοφιάνα για συγκεκριμένου λόγου ε, και μαζί σου για συγκεκριμένου λόγου. Ε, με το Λάμπρο είμαστε ακόμα μαζί και μιλάμε. Το γνωρίζω και αυτό, ναι. Ε, με τον Απόστολο δεν είμαστε μαζί. Δεν μιλάμε με τον Απόστολο γιατί έκα, ε, έκανε και αυτό πράγματα που με στεναχώρησαν. Μπορεί και εγώ να έκανα πράγματα που τον στεναχώρησαν. Άμα θέλει, μπορεί να τα πει. Άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, δεν τα Όχι, λες. Ε, ε, Αλλά Απλά δεν ξέρω. Ε, ε, θυμάμαι ε, το... ότι ήσασταν σαν αδέρφια πίση με στο παιχνίδι. Πάρα πολύ. Όταν και μπήκα μέσα, ήσασταν πολύ κοντά. μα και ήμασταν και, ναι. και είχαμε κάνει και αυτό και λέγαμε ότι θα είναι και ένα από του κουμπάρου που θα παντρευτούμε κτλ. Αυτό θυμάμαι κι εγώ. Αλλά ο Απόστολο ξεκίνησε για μένα να μπαίνει στο μυαλό μου λίγο διαφορετικά από την ημέρα που έγινε αυτό που σου έλεγα βγάλ' τα παντελόνια σου που κερδίσαμε και αυτό... Ναι. Άλλο αυτό, άλλη μαλακία αυτή. Ρε φιλέ, ήταν μαλακία, αλλά αλήθεια, ο κόσμο δεν, δεν μπορεί, μπορεί να, να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το έχει Γιατί είπαμε. ο κόσμο αυτό που είδε ήταν μια εικόνα που βλέπει από την τηλεόραση. Το τι προηγήθηκε Υπάρχει, μέσα ήταν, στο παιχνίδι. Ωραία, ναι, αλλά ήταν και τραβηγμένο. Δεν το ξέρει ήταν... ο κόσμο. Ήταν τραβηγμένο, οκ, <laughs> okay, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή στου όσου μα ακούνε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παιδιά, εκείνη την ημέρα έπρεπε να φέρω εγώ τον τελευταίο πόντο. Τον οποίο μου τον είχα ανακυρώσει τρει φορέ. Τον, τον είχε φέρει τον πόντο δύο φορέ ναι. και τι δύο φορέ ξαναγύρισαν το παιχνίδι να το ξαναπέξουμε από την αρχή. Τι δεν πέρασε στην καρύδα μέσα, μέσα από μια εσοχή η οποία δεν σου έδινε χρόνο ουσιαστικά στο ράν να κερδίσει κάτι. Ακριβώ. Απλά έλεγαν ότι δεν φαίνεται σωστό στο πλάνο, ότι άλλο την περνάει από μέσα και δεν την περνάει από μέσα. Σωστά. Μπορούσε και να, πήγες να το στο πλάνο. Πήγε την τρίτη φορά λοιπόν, πήγε την τρίτη φορά να παίξει. Ανχωμένο, αν θα ξαναφέρω την νίκη και φέρουμε το δεκάρι. Και το ξαναφέρνει. Το φέρνω. Και εκεί κάπω ξεσπάσαμε, ξέσπασαμε. Απέναντι σε όλο αυτό που έγινε ναι. εκείνη ναι. την ημέρα. Παιδιά είναι λάθο, οκ, okay. το καταλαβαίνω, αλλά κανένα δεν μπορεί να καταλάβει την ένταση. Και ρε φίλε, είναι ένταση. Πρόσεχε όμω, δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί απ' έξω τώρα, ε, ακόμα κι εγώ που το έχω ζήσει το παιχνίδι και βλέπω. Το, το βλέπει να... απ' έξω, τρελαίνεσαι. Και, όχι, το βλέπω να πανηγυρίζουν τόσο αλλά για ένα πόντο και λέω πώ κάνουν πώς έτσι. Κάνουν... Εμεί <laughs> κάναμε χειρότερα. Φίλε, πόσο ισχύει. Ισχύει. Καλά, ναι. Βλέπει και λέει, κρυτζάρι και λες, λε μαλάκα. Γιατί το κάνουν αυτό. έτσι για ένα ισχύει. πόντο ισχύει στο 1-0, α πούμε, όχι στο 19. Και, και εμεί κάναμε χειρότερα. Και Αλλά πέρα. είναι τόσο έντονα μέσα εκεί αυτά, τα, αυτά που ζει, που δεν νοιάζει. Μαλάκα πόσο ισχύει. Λοιπόν, οπότε. Να. Συνέχισε. Παρακαλώ, εκεί ο που, απόστολος, Ο ναι. Απόστολο. Ε, εκείνη την ημέρα λοιπόν που έγινε το σκηνικό αυτό, αν θυμάσαι, πήγε να μιλήσει και νόμιζε ότι θα με υποστηρίξει και θα πει ότι ο Άρης δεν είναι αυτό το παιδί, γιατί εγώ πριν μπούμε στο σερέμονι, έπιασα τα, τα, παιδιά της κόκκινης ο, ομάδας και τους είπα παιδιά, συγγνώμη, δεν το είπα για κανέναν από εσά. ξέρετε πολύ καλά ότι το είπα για όλο αυτό που έγινε με τους πόντους που μας γυρνάγανε πίσω. Ναι, ναι, που ήταν κομμάτι της παραγωγής ουσιαστικά ακριβώς, που ευθυνόταν. Και σωστά. δεν το είπα ούτε για εσά, ούτε για κανέναν από την ομάδα, ούτε για... Ούτε για τον κόσμο. Το είπα γιατί θεώρησα θεωρη, ότι αδικηθήκαμε από την παραγωγή και είπα ότι δείξτε τα κότσια που έχει, ουσιαστικά. Ναι, ναι, κάπως παιδιά, έτσι. τα κότσια που έχω, αυτό ήταν το παντελόνι μου και το τι κρύβω μέσα με. <laughs> <laughs> με, με λίγα λόγια. Γι' αυτό τραυματίστηκα ναι. εκείνη την ημέρα. Εγώ δεν έπαιζα, okay. μου τραυματίζαν, θυμάμαι. Το θυμάμαι. Οπότε, ε, περίμενα τον Απόστολο να βγει και να πει ότι ο Άρης δεν είναι αυτό το παιδί και. ήθελε δηλαδή μια υποστήριξη που, που επίση δεν είχες. καλά. Στην καλύβα των Μπλε, εκείνη την περίοδο, που όλοι έλεγαν για τον Απόστολο και γιατί δεν φεύγει, και να τα παρατήσει, είναι ο αδερφό του Σάκη Ρουβά, ναι. είναι το ένα ή το άλλο, και εγώ ε, πάντα, 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 πάντα έβγαινα και έλεγα: Μην μι μιλάτε για τον Απόστολο, ε, δεν είναι σωστό, είναι αυτό το παιδί που αναπτύσσεται. Το θυμάμαι κάποια στιγμή, είχε, είχε στενοχωρηθεί, είχε, στε, είχε, στε, είχε στενοχωρήσει σε κάποια Όταν πράγματα Όταν λοιπόν έγινε αυτό και ναι. βγήκε και μου λέει: Μπαίνει σε σπίτια και σε βλέπουν νέα παιδιά κτλ., που ήξερε εσύ τι άνθρωπο είμαι και αν είμαι όντω κακό άνθρωπο, κακό παιδί, μαλάκα ή οτιδήποτε. Βγαίνει και με κατακεραυνώνει εσύ που σε έχω στηρίξει παντού. Με πείραξε. Μετά, στο τελικό που ξαναβρεθήκαμε, ε, πάλι μου πέταξε μια τάκα τύπου. Ε, πώς μου το είπε, ε, Έχουμε να πούμε πολλά εμεί. Και θα στα πω και θα φάσει ένα χεράκι ξύλο για την πλάκα. Αν και να φάσει ένα okay. χεράκι ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Και σε ενόχλησε. Πάνω, πάνω αυτό. στην πλάκα και λέω. Μα γιατί μου το λέει αυτό τώρα τρει μήνε μετά, τι συνέβη, α πούμε. Μπορεί κάτι να είδε που και εκείνο από την πλευρά του να έχει δίκιο και να στεναχωρήθηκε. Αλλά μετά λίγο οι δρόμοι μα χώρισαν. That's all. Ωραία, κομπλέ. Απλά σου εξηγώ το, τον τρόπο που σκεφτόμουν μέσα στο παιχνίδι ότι θα έκανα παρέα και έκανα παρέα με ανθρώπου που θα μπορούσα να κάνω και στην έξω μου ζωή. Δεν θα έλεγα ποτέ, έλα μωρέ, ένα παιχνίδι είναι, α κάνω παρέα και Ώρα. με Ωραία. Καραγκούνια και με τον Σπύρο Μαρκούνια. Ωραία. Ε, ε, Εμεί, εγώ, το κομμάτι το δικό μου, το μεταξύ μα. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν βγήκα έξω, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, να βρεθούμε, να βγούμε, σου είχα πει, πάρε με ένα τηλέφωνο, δεν με πήρε ποτέ. Μετά μου πει, εσύ δεν σε πήρα εγώ ποτέ. Mm -hmm. Κάπω σπάσαν οι δρόμοι μα. Μετά ξαναβρεθήκαμε κάπου στη μέση. Μετά ξανασπάσαμε, ξαναχωριστήκαμε. Mm -hmm. Κάπω έτσι. Θέλω να μου πει εσύ, ειλικρινά, για ποιον λόγο εσύ. Γιατί και εγώ, ρε φίλε, μετά από ένα σημείο είχα και εγώ τα δικά μου απέναντι. Δηλαδή, εγώ σαν άνθρωπο, είμαι, άμα δεν με θέλει κάποιο ένα, δεν τον θέλω δέκα. Mm -hmm. Είμαι έτσι άνθρωπο mm -hmm. εγώ, έτσι. Ε, ένιωσα ότι εσύ, σε κάποια φάση, ρε φίλε, απλά δεν ε, σταμάτησε. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Ε, που να πω δεν τον θέλω να τον κάνω παρέα. Δεν, δεν το είπα ποτέ αυτό. Τι σε, σε στενοχώρησε λέω, δηλαδή. δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Με στενοχώρησε που είδα να κάνει παρέα με, με το Σπύρο και τη Βρυσίδα. Okay. Που, με, τους, με, την οποία Βρυσίδα είχε τσακωθεί με στο παιχνίδι πάνω από 15 φορέ. Το οποίο μου εξήγησε ότι είναι μια άλλη Βρυσίδα εκτό παιχνιδιού αυτό. και ότι είναι μια πολύ καλή σου φίλη. Οπότε. Έκανα πίσω και σου λέω: Οκ, okay, γιατί και εγώ δεν την έχω γνωρίσει εκτό παιχνιδιού. Και σου έδειξε έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει παρέα και το σέβομαι. Και ναι. το σέβομαι. Αλλά εγώ, σαν Άρη, δεν θα μπορούσα να κάνω παρέα με τη Βρυσίδα. Που... Όχι, να σου πω την αλήθεια ότι με τη Βρυσίδα μπορεί και να ταιριάζαμε να κάνουμε παρέα. Mm. Δεν θα μπορούσα να κάνω παρέα με τον Σπύρο. Το Σπύρο. Γιατί okay. μου έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό ω προ την εικόνα μου στον κόσμο έξω. Εγώ σε καταλαβαίνω. Δεν θα σου πω ότι όχι οτιδήποτε. Όσο Παρόλο που θα μου πει ότι μπορεί ναι. να μου πει εσύ ο Σπύρο ήταν ένα στρατηγικό παίκτη. Έθεζε... Δεν δε, δε θα σου το πω, πω αυτό. Δε θα στο δεν θα σου το πω. Δεν βγαίνει να λε ψέματα για έναν άνθρωπο και να τον διαβάλει στον κόσμο. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που μου λε. Και το σέβομαι εμεί δεν το κάναμε. Είναι απόλυτο. Πολυτοσ... Ναι, ισχύει. Εμεί γενικά. Κοιτάξτε, εγώ γενικά από τη μέρα που έχω βγει από το παιχνίδι, δεν έχω εκθέσει άλλου παίχτε. Όχι, ωραίτη. μα δεν του εκθέσαμε ούτε μέσα. Ο, ούτε μέσα. Ε, θα σου πω, όσον αφορά τη βρυσίδα, για μένα, όταν βγήκα από το παιχνίδι. Επειδή, όπω λε, το παιχνίδι μέσα μαθαίνει, όντω κάποιου χαρακτήρε και πώ λειτουργούν και τι και πώ. Όταν βγήκα, όντω έξω από το παιχνίδι, ναι. η βρυσίδα ήταν πραγματικά διαφορετικό παιδί. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, όσο έλειπε. Ο... Πιο, πιο κοντά ήρθαμε όταν έλειπε ο Σπύρο ε, και ήταν στο All-Star. Δηλαδή, περάσαμε πολλέ μέρε μαζί. Πολύ χρόνο μαζί, γελάσαμε. Με στήριξε σε πολλά δικά μου θέματα. Αντίστοιχα τη στήριξα κι εγώ. Γι' αυτό το λόγο, κάπω ήρθαμε πιο κοντά, ρε Ωραία. παιδί μου. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι. Τώρα, με το Σπύρο, δεν, δεν είναι ότι κάνουμε κολλητή παρέα. Αλλά mm -hmm. ο Σπύρο είναι μαζί με τη Βρυσίδα, είναι σε σχέση. Mm -hmm. ε, μπορώ να ανταλλάξω δύο-τρει κουβέντε. Τα λέμε. Γενικά, Δεν κάνω κολλητή παρέα με το Σπύρο. Αντάλλα ναι, μέσα. Αλλά, πού θέλω είναι. να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο ότι φορές, δηλαδή, άμα εσύ έχει κάποιον άνθρωπο που κάνει παρέα. Ο κολλητό σου, ξέρω εγώ, έχει ένα κολλητό. Εγώ προσωπικά, άμα δεν πάω το κολλητό σου ή δεν πάω, ρε φίλε, να... μπορεί εσύ να μην πηγαίνει στο τζομίδι. Καταλαβέ. Ναι. Εγώ είμαι άλλο άνθρωπο από το τζομίδι. Δηλαδή, ναι. δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω μαζί σου για ένα ποτό ή να βγω μαζί σου για ένα καφέ ή να κάτσουμε μαζί και να τα πούμε. Μπορεί ναι. να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει τα Εγώ. Ε, έχω απογοητευτεί από κάποια πράγματα τα οποία εγώ θέλω να βγούμε να τα λύσουμε. Θέλω να τα συζητήσουμε. Ναι, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ αυτό Α, θα ήθελα να μου κάνει εμένα. Δεν έχει άδικο, αλλά, θα, αλλά πιστεύω ότι πράγματα τα οποία θα έβλεπες, θα, έβλεπες, θα, θα συζητούσαμε, θα μάθαινες για μένα από τη ζωή μου και όλα αυτά, δεν θα ήθελα ποτέ να μεταφέρονται σε, σε, σε αυτού του ανθρώπου. Μα γιατί, γιατί, να μεταφερθεί κάτι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όπω ούτε εγώ θα σου μεταφέρω κάτι τη Βρυσίδα προσωπικό, γιατί είναι προσωπικό τη. Όχι, δεν είπα ότι έχω μυστικά. Απλά ναι. θεώρησα ότι ή θα κάνει παρέα με αυτού ή θα κάνει παρέα με μένα. Με στρατόπεδο. Θεω... Όχι, θεώρησα <laughs> ότι, θεώρησα <laughs> ότι είναι λίγο διαφορε... είμαστε λίγο διαφορετικοί εγώ με τα παιδιά, χωρί να όχι, σίγουρο, μπορεί να είναι ο θέλει. Του, Είμαστε δεν λίγο είναι... διαφορετικοί και βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν πράγματα απλά για να συζητιούνται και κάποιοι άνθρωποι τα κάνουν γιατί είναι πραγματικά η ζωή του. Δηλαδή, τα πράγματα που έχει πει ο Σπύρο για μένα, για τη Μαρία, και ότι προσπαθεί να, να διαβάλει συνεχώ ε, καταστάσει. Ε, δεν είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή, ε, και εγώ ξέρω πράγματα να πω. Αν ανοίξω το στόμα μου, θα ψάχνω να κρυφτούν. Αλλά δεν, θέλω να, δεν είμαι ο άνθρωπο ούτε του κουτσομπολιού ούτε που θα πω κάτι για να συζητηθώ, ούτε που θα πω κάτι να εκθέσω κάποιον άνθρωπο. Okay. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ταιριάζω σαν φιλοσοφία με αυτού του είδους τους ανθρώπους. Είναι απόλυτα δεκτό. Και λέω μέσα μου, γιατί ο Τάλα ταιριάζει με αυτούς, αφού δεν είναι τέτοιο παιδί. Γιατί mm, αυτό ναι. εννοώ, μην, μην τα παιδιά. Γιατί, δεν θα για τα παιδιά, παιδιά κάνει καταλαβαίνω τα λες. παιδιά. Ναι. Μήπω ταιριάζει περισσότερο εκεί. Μήπω ε, κατάλαβα κάτι λάθο εγώ στο παιχνίδι. Αλλά Χωρί να έχω κάτι συγκεκριμένο μαζί σου. Και, και ειλικρινά σου το λέω, στεναχωριέμαι που δεν κάνουμε παρέα, γιατί έχουμε περάσει τε, τόσα πολλά, και ωραία και δύσκολα μαζί. Έχουμε περάσει μέσα στο παιχνίδι από όλου του παίχτε. Έχουμε περάσει μαζί τα πιο ακραία πράγματα. Έχουμε κάνει τέτοιε συζητήσει, αδερφέ, τέτοια όνειρα. Που Το πραγματικά ήταν ένα που δεν κάνουμε παρέα. Το ξέρω. Και εμένα, να ξέρει, κάποια στιγμή μου είχε βγει πολύ σε ένταση και νεύρα εναντίον σου. Δηλαδή, λέω ρε φίλε, τώρα τι φάση. Ωραία, δεν θέλει αυτό μία, εγώ δεν θέλω δέκα. Αλλά, τι Μα έχω δεν να είναι πω. ότι δεν θέλω. Δεν έκανε κάποια εξαιρετική προσπάθεια. Εντάξει, στην αρχή, ρε φίλε, σε πήρα και ε, με πήρε και σε πήρα και εγώ και δεν με πήρε και ήρθε και πάντων, έγινε κάπω έτσι. Δεν είναι ότι έκανα εγώ κάτι απέναντί σου. Εντάξει, μετά είχαμε και του ακομπού μέσα στο παιχνίδι, βέβαια, Τελικά είχα <laughs> θα σου πω. Θα σου πω. <laughs> ναι. Ε, Παρσί, δεν θα μπορώ να πω ότι είχε απέκτη. Θε να δεχτούμε ότι πολλέ φορέ και δύο είχαμε ρε φίλε. Όχι, θα σου πω τι, θα σου πω τι σημαίνει. Ναι. Ε, άμα κερδίζει, κάποια στιγμή μπορεί και να έχει. Δεν σου είπα ότι θα είσαι ο Θεό. Μπορεί κάποια στιγμή να κερδίσει και να το χαρίσει και λίγο παραπάνω και να ανοίξει απαγόνη. Δεν είναι λογικό. Ναι. Περίμενε, δεν, καταλαβαίνω. βλέπουμε και το survivor τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε, οπότε, τι θέλω να πω. Άκουσα μια τάκα που με πήραξε εκείνη την ημέρα, γι' αυτό γίναμε σκατά. Ποια? Γι' αυτό για να με μουνεί. Τυχερό. Όχι, όχι, όχι. Με πείραξε που είπε στο Στάθη είχε δίκιο, δίκιο για αυτά που μου έλεγε. Το οποίο εσύ το είπε για άλλο λόγο, και εγώ το πήρα για άλλο λόγο. Α, και αφήστε. λέω: Μαλάκα, ο κολλητό μου συζητάει με το Στάθη και του είπε ο Στάθι κάτι για μένα και είχε δίκιο για αυτά που έλεγε, ενώ σε μένα είναι κολλητό. Όχι, δεν ήταν. Τα μπλεξα στο μυαλό μου ήταν, okay. και λέω: Μαλάκα, δεν γίνεται να με κράζει και να λέει ότι εγώ είμαι. Ωραία. Έχω Αυτός. καταλάβει, Μαλάκα, ότι είσαι άνθρωπο ο οποίο θα κάνει εκείνη τη στιγμή σκέψη στο μυαλό του, θα ναι. τρελαθεί μόνο του και θα το σταματήσει εκεί. Και εγώ είμαι έτσι. Και εγώ να το άκουγα μπορεί να κάνω το ίδιο. Είναι και εγώ σκάουσα συμπεράσματα κατευθείαν. Και επίση έγινε και η μαλακία στην πίστα. Που σούπα θα σου φύγει ο κρίκο, σου φεύγει ο κρίκο, γίνεσαι σκατά. Μαλάκα, όχι, όχι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πόρε, φίλε. Άκου. Περίμενε να σου πω όμω. Μεγάλη μαύρο κάλτσα. Στον προηγούμενο αγώνα είχε φύγει, είχε φύγει σε, μένα. και λέω, μαλάκα σου λέω τώρα. <laughs> έφυγε, 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 σε μένα. Τώρα θα φύγει <laughs> σε ένα ο κρίκο από τα χέρια. Σου φεύγει. Ρε, και μάρια. με βρίζει σε κίνδυνο για χαβαλέ. Δε. Φτάνουμε στο τέλο, τελειώνουμε και μου λε ότι. Άκου τι μου είπε, μαλάκα και εκεί μου γύρει στο μυαλό. <laughs> λε το στάθι. Εδώ. Σε αυτό το εμπόδιο θα του έργανα μέτρα πολλά. Το είχα βρει για το τρέξιμο, αυτό μα το είπα. Το βρήκα και εγώ. Μα... Σε αυτό ξέρω. το ραν το βρήκα και εγώ. <laughs> <laughs> σε αυτό το ραν το είναι πέρασα τάπα και εγώ. Η ίδια κουβέντα που κάναμε και εκεί. Λοιπόν, ναι. επειδή το πέρασα λοιπόν τάπα και εγώ. Σε αυτό το... Γιατί μέχρι πριν κρατιόμουν σκηνή σκηνή. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχα βρει και μετά το πέρασα και εγώ όπω το περνούσατε κι εσεί. Okay. Γιατί στην αρχή φοβόμουν να με χτυπήσω τον νόμο μου. Το θυμάμαι. Και λοιπόν περνάω όπω το πέρασε εσύ και λέω Μα πού θα μου ρίχνε μέτρα αφού μετά από εδώ είναι ο τελικό στόχο. Και τρελάθηκα. Μαύρη, αθόλο. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά το ξέρω. είναι τόσο έντονα ε, εκεί μέσα τα πράγματα ε, που απ' έξω γελά. Το ξέρω. Αυτή τη στιγμή ρε, μαλάκα είμαστε μια χαρά και γελάμε και περνάμε καλά. Όσοι δεν ξέρουν και δεν έχουν δει αυτό το επεισόδιο και προφανώ θα το ψάχνουν αυτό το επεισόδιο να το βρουν. <σχε> πριν. Είναι, είναι, νομίζω το παιχνίδι. Τι ρίχναμε, ρε φίλε, τι στόχο. Με, 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 τα όπλα, με μπράβο, τα όπλα, με, τα, paintball. τα paintball. Τα θυμάσαι, μαλάκα όλα. Τα βλέπω εγώ. Τα βλέπει. Δεν έχω δει αδερφέ ούτε ένα επεισόδιο. Έχω δει μόνο κάποια αγωνίσματα ε, Προτιμώ να, 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 βλέπω πω, αυτά που κερδίζουν. Τα έχει δει όλα. Έχεις δει όλα ε. Όλο, το σενάριο. Είσαι ακραίο τύπο. Μ' αρέσει. Είσαι ακραίο τύπο. Όχι, κάθομαι και τα βλέπω. Καμπλώνε, θα βλέπει τον αυτό. Να δω τι έβλεπε ο κόσμο. Να δω τι. τι... Τη βγήκε προ τα έξω, έξω και, και την Τι ακριβώ εικόνα βγάλαμε προ τα έξω. Να έχω μια εικόνα για να ξέρω που μπορεί σε περίπτωση που θα μπω να. Να ξέρει πάνω κάτω πώ να διαχειριστεί καλύτερα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά όσοι δεν ξέραν τα παιδιά του συγκεκριμένο περιστατικό, Παίζουμε ένα ραν εγώ με τον Άρη. Πατήστε στο YouTube Άρη Τάλα, τσακωμό. Και... Άρη... και, θα το βρείτε. ναι, πραγματικά. <laughs> <laughs> Είχαμε πολλέ τέτοιε στιγμέ. Βασικά, αν πατήσουν, δύο, δύο. Αν πατήσουν δύο. Άρη Τάλα, τσακωμό, θα, θα βγάλουμε... του βγει η πρωταπριλιά, πρωταπριλιά που έχει φίλε ακραία views. Ακραία, ακραία, ακραία views. 400.000 και. Τα πιο ακραία views ξέρει ποιο. Ξέρει ποιο βίντεο τα έχει από το survivor, ε. Ποιο. <laughs> Ο τσακωμό μου με τον Τάκι. Α, καλά, εντάξει. 1,9 εκατομμύρια. Σοβαρά, μιλά. 1,9 εκατομμύρια. Ό, φίλε. Έχουν σοβαρά λεφτά η παραγωγή. 1,9 εκατομμύρια βιβλία. Απίστευτο, φίλε. Μ, καλά, εντάξει, ναι. θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά εκείνη την ημέρα θυμάμαι πηγαίνω σε κερδίζω το ναι. πρώτο run ναι, 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 ναι. και μου λε, ρε φίλε μου, φύγε ο κρίκο και σπάζεσαι. Φουλ. Ε, ναι. Και μετά παίζω εγώ από την αριστερή. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι εκείνη την ημέρα ήταν ο οποίο φτάσει πρώτο. Ναι, ρε, ξεκάθαρα. Και ρίξει με τα πα, Λοιπόν, και μετά το θέμα είναι ότι παιδιά, επειδή πάντα μιλάγαμε στην εκκίνηση. Κάναμε trust talking. Κάναμε λίγο trust talking. Όχι, τώρα θα χάσει, θα κάνει το ένα. Και μου λέει ο τύπο, τώρα θα δει που θα σου φύγει ο κρίκο. Μαλάκα και μου φεύγει ο κρίκο. Και εκείνη τη στιγμή θολώνω. Αυτό λέγεται ψυχολογικό πόλεμο. Μαλάκα τρελάθηκα. Δεν το πίστευα οτέ. Όταν έγινε αυτό, πιο πολύ νευρίασα. Όχι επειδή μου φύγει ο κρίκο. Επειδή, επειδή εσύ... είχα πει ότι θα μου φύγει ο κρίκο. Ναι, έγινε. γιατί στο έβαλα στο μυαλό, αδερφέ. Ναι, ναι. Στο έβαλα στο μυαλό ότι θα σου φύγει και σου φύγει. Και έγινε έτσι. Ναι, Τέγε και έγινε έτσι. <laughs> respect, respect, respect. <laughs> έτσι, δίνουμε χέρια τώρα έξω από το <laughs> αναγωνιστικό χώρο. Θα ήθελα πολύ <laughs> να ξαναπέξουμε τα παλιά μα ραν, τα οποία φίλε ήταν φωτιά. Ε, Ήτανε φωτιά. Νομίζω ότι εγώ, εσύ, ο Νικογιάννη και ο Στάθη. Ήμασταν χωρί υπερβολές. Έχω δει όλα τα survivor. Χωρί υπερβολές. Δεν υπήρχε σε άλλο survivor τόσο Τόσος ανταγωνισμός. τετράδα. Τε... Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να υπήρχαν. Που, που υπήρχαν. Ο Σάκη, α πούμε, στο πρώτο του κύκλο ήταν με τον Μπόγδανο η πιο γρήγορη και η πιο καλή. Σωστά. Δύο. Οι ναι. υπόλοιποι ήταν λίγο πιο κάτω. Μπράβο. Στο All Star ήταν ο Σάκης ε... ο Σάκης... Προ το τέλο μιλάω τώρα έτσι. Ο Σάκης στο α... τέλο έστρωσε πήγαινε τρένο. Προ το τέλο. ήταν Προ το τέλο που ήταν ατομικά. Α, α. Για πε ποιο. Ήταν ο Σάκης. Μόνο του πλέον. Ισχύει. Δεν είχε αντίπαλο. Θεωρώ ότι το survivor το δικό μα. Δεν θέλω να το παίξω, Ρε φίλε, να το πούμε ότι είμαστε οι πιο γαμάτοι. Όχι, ότι... Μα... Θεωρώ ότι αγωνιστικά μα... ήταν το πιο δύσκολο survivor μα... που μα... έχει παίχτη μα... ποτέ. Αποδείχθηκε. Δεν, δεν υπάρχει. Α... Θεωρώ απο... καλύτερο απο... survivor. Αποδείχθηκε εμπράκτω. Δηλαδή και ο Στάθη. Όταν, όταν εγώ ρωτήθηκα για το All Star ότι ποιο θα είναι από του καλύτερου παίκτε αγωνιστικά, είχα πει ότι θα είναι ο Σάκη, που όλοι τον ξέρουμε. Καλά, ναι. Και ότι θα είναι και ο Στάθη. Μετά το σα... με... Μαζί με το σάκι ή μετά το σάκι θα είναι και ο Στάθης. Και όλοι λέγανε, ποιο Στάθης ο Στάθης. Και φίλε, πέ... μπήκε τρένο. Είχε 52% ποσοστά. Μπήκε. Ναι, Περιμέντε όμως. Δείτε το Στάθη με αντιπάλους πιο... Μπράβο. πιο κάτω από Τάλα, Άρη, στα ναι, 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 Σταυρούλα ναι, ναι, ναι. και κρίντε τον. Και πήγε και ήταν από τους καλύτερους παίχτες. Ισχύει που αν καθόταν μέχρι το τέλο θα ήταν ακόμα καλύτερο και είναι και πολύ γρήγορο. Είναι ρε, τρένο πάει. Μα, μα πηγαίναμε τρένο, ρε, σου λέω. Δηλαδή εμεί δεν πατάγαμε στην πίστα. Αφού δεν, δεν πατάγαμε, πάνε. όχι, φεύγαμε. Πάνε. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή στο καινούριο κύκλο και θέλω σιγά σιγά να κάνουμε ένα transition και να μπούμε στο καινούριο κύκλο. Επειδή μιλήσαμε λίγο και πριν ξεκινήσει το podcast, ναι. είπαμε ότι ο Φάνη είναι ο παίκτη που έχουμε ξεχωρίσει. Εννοείται. Γιατί είναι πολύ γρήγορο. Αλλά ο Φάνη δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει. Δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει. Δηλαδή, εκεί που θέλω να το πάω είναι ότι μπορεί ας πούμε, ο ποδοσφαιριστής, πώ το λένε, ο Σάββα ο, ο Τζογλου, να είναι καλό παίχτη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρει Δεν ο Φάνης πιάνει τις ότι τον έχει. Δεν πιάνει τι ταχύτητε που πιάνει. Ότι τον πιάνε, Όχι. Δηλαδή, όταν έχει έναν δίπλα σου αγωνιστικά. Δηλαδή, αν έμπανε τώρα εσύ και αν ναι. έμπαινα εγώ. Ναι. Μπορεί ναι. ο Φάνης έστω να ήταν καλύτερο. Ναι. Παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο και μόνο που έχει δίπλα σου γρήγορο παίκτη, με τον οποίο θα σπροχτεί, με τον οποίο θα φτάσει στο στόχο και θα αγχωθεί. Να φτάσετε μαζί. Θα φτάσετε μαζί και θα αγχωθεί ότι δεν έχει αυτέ τι τρει εκστραβολέ, τέσσερι και δεν είσαι χαλαρό. Θα αγχωθεί και το στόχο θα το στείλει φίλε στα, στα πουλιά πάνω στα περιστέρια. Αυτό είναι λοιπόν το, αυτό που λέμε ότι η πίεση από τον αντίπαλο που έχει όταν, όταν πηγαίνετε όμο με όμο όταν φτάνετε μαζί στον τελικό στόχο είναι άλλο, είναι άλλο να φτάσει πρώτο με 20 μέτρα διαφορά από τον πίσω σου και να να είσαι χαλαρό και άλλο να φτάσετε μαζί και πάνω στη φούρια να ρίχνει. Οπότε δεν μπορούν να συγκριθούν. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, είναι ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Ο οποίο μέσα σε ένα μήνα έχει τρομερή άνοδο και θα έχει και ακόμη γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είσαι ο περνάει καιρό και όσο έχει τριβεί με του στόχου είσαι πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι θα γίνει πολύ καλύτερο, αλλά θα πρέπει να έχει και κάποιον αντίπαλο απέναντίον. Ε, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει κάποιο αντίπαλο. Ναι. Γιατί προ το παρόν δεν έχουμε δει κάποιον, Ακριβώς. δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Ε, εγώ αυτό που βλέπω επίση από την απέναντι ομάδα είναι Ασημίνα Δαλάκα. Πολύ οι οποίε δεν έχουν αντίπαλο. Δεν έχουν, αλλά τώρα θα έχουν γιατί την στα σταυρούλα. Τώρα θα έχουν γιατί μπαίνει στα σταυρούλα. Παρεπιπτόντω, όταν πλέον είναι αυτό το επεισόδιο στον αέρα, η σταυρούλα θα έχει μπει ήδη. Ναι, ναι. Άρα θα δούμε τι θα κάνει η σταυρούλα ναι. και ο Τζέιμ. Ε, θα δούμε τι θα κάνει, ξέρουμε τι θα κάνει. Ξέρουμε, αλλά ρε φίλε, και πάλι ξέρει ότι ποτέ δεν ξέρει. Απλά η σταυρούλα στο μόνο που έχει μειονεκτή απέναντι στην Κατερίνα γιατί με την, με την, ασημίνα είναι πάνω κάτω στι ίδιε ταχύτητε. Ε, λίγο πιο γρήγορη μπορεί να είναι και η Σταυρούλα. Αλλά με την, με την Κατερίνα θα έχει πρόβλημα στην ταχύτητα. Ναι. Γιατί η Σταυρούλα δεν είναι γρήγορη, είναι εξαιρετική στο στόχο, αλλά η Κατερίνα είναι πολύ πιο γρήγορη. Πιστεύει ότι είναι σωστό που μπήκανε δύο παίχτριε που έχουν παραβιάσει του κανόνε και δεν μπήκαμε εμεί. Θα σου πω. Θέλω να μου πει την άποψή σου πάνω σε αυτό. Αν τι... μπορώ να σου πω εγώ πρώτο. Ακριβώ τι συμβαίνει, θα σου πω. Τα ξέρω πολύ καλά τα πράγματα. Σα ακούω. <laughs> η Κατερίνα έχει πολύ καλέ φιλικέ σχέσει με τον με Ατζούν. Το γνωρίζω. Όταν λοιπόν έχει προσωπικέ επαφέ και μιλά στο τηλέφωνο με τον Ατζούν ε, και σου γίνεται πρόταση να πα γιατί έχει καλέ σχέσει και εμένα. Και εγώ με ένα ήταν φίλο μου, θα ήμουν μέσα. Ναι. Είναι φίλοι, οπότε κάλεσε την Κατέρνα στο survivor το φετινό και η μπάλα. Με την καλή έννοια, πήρε και την Ασημίνα μαζί. Επειδή γιατί δεν θα πέσει. μπορούσε να βάλει την Κατέρνα που είχαν Αποβληθεί από το παιχνίδι μαζί με την Ασημίνα. Mm. Δεν θα μπορούσε να βάλει τη μία και να αδικήσει την άλλη. Okay. Οπότε πήρε η μπάλα και την Ασημίνα Ωραία. με την καλή έννοια. Εμεί γιατί δεν είμαστε μέσα. Εμεί γιατί δεν είμαστε. Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Είναι η μεγάλη μου απορία. Γιατί δεν ήμασταν ναι, σοκστάρ. Δεν... Ναι. Όχι, ξέρετε. Είναι τρελό. Είναι τρελό γιατί. Εσύ. Μην φανούμε να σου πω κάτι άκου. Όχι. Δεν θέλω Θες να φανώ. Να στο χήμα. Η αλήθεια είναι ότι θέλει να, πω... να πω χήμα. Ναι. Στα αρχίδια μου αν μπω, στα αρχίδια μου και αν δεν μπω. Οκ. Να... Όχι, ειλικρινά. Ναι. Στα αρχίδια μου δεν θα πεθάνουμε για το Survivor. Ούτε... Σίγουρα δεν ζούμε από το Survivor. Όχι, αλλά είναι το κρίμα, ρε φίλε. Θα σου πω ότι με ενοχλεί. Ε, με ενοχλεί που δεν γίνεται παίκτη του επίπεδου του δικού μα. Ε, παίκτη ο οποίο έχει πάει τετράδα. Ο μόνο που έχει πάει τετράδα και δεν έχει, δεν έχει κληθεί να πάει. Ο μόνο παίκτη που έχει πάει τετράδα. Και θα σου το πω ακόμα. Ο μόνο που έχει πάει διάδα και δεν έχει κληθεί να πάει είμαι εγώ. Χωρί να έχω κάνει τίποτα στην παραγωγή, γιατί όλοι με ρωτάνε τι, τι έχει γίνει, τι έχει κάνει. Κάναμε μαλακία με το τηλέφωνο. Περίμενε, ρε φίλε. Okay. Εμεί δεν αποβληθήκαμε το παιχνίδι. Ναι, Εμεί αλλά... τιμωρηθήκαμε. Ναι. Και... Το, ότι το κάναμε, το κάναμε, το ξέρει όλο ο κόσμο. Μα ένα λεπτό. Ε, δεν, μας, δεν αποβληθήκαμε από το παιχνίδι. Μην μη, 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 μη τα μπερδεύει. Αποβλήθηκε η Κατερίνα και η Ασημίνα και η Σκαφίδα και όλοι όσοι αποβλήθηκαν. Εμεί οι δύο. Οκ, okay, τιμωρηθήκαμε. Δεν, δεν, αποβληθήκαμε. Mm. Δεν είχε γίνει καμία συμφωνία όπω είχε γίνει στο Όλσταρο, το οποίο πιαστεί με κινητό φεύγει. Mm. Εμείς Εμεί μα πιάσανε, μα τιμωρήσανε, μείναμε στο παιχνίδι, φτάσαμε ο καθένα όπου έφτασε. Όταν με το James έχει πάει δικαστικά. Αυτό που το πα. Περίμενε. Έχει πάει δικαστικά, τον καλεί στο, στο, παιχνίδι που δικαστικά για, μιλάμε για πολλά χρήματα και τον καλεί στο παιχνίδι, εμεί τι χειρότερο κάναμε στην παραγωγή. Δεν ξέρω. Εγώ, το έχω εσύ, μεγάλη απορία. Η Μέη, η Σοφιάνα, Μεγάλη απορία. Όχι, όχι, ειλικρινά δεν κατάλαβα. Η τετράδα η δική μα είναι λε και έχει μπει blacklist. Ναι, γιατί όμω. Και όλοι για κάποιο λόγο το χτυπάνε. Μα... Το χτυπάνε όλοι. Η μα... δική σα η τετράδα δεν έχει μπει, ούτε ναι, εσύ ούτε ο Άρη δεν θα ξαναμπεί, δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Τι χτυπήσει μαλακίε είναι αυτέ. ρε, και εγώ τη ζωή μου την κάνω έξω. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω και τι επιχειρήσει μου, έχω και τα podcast μου και το YouTube μου και είμαι μια χαρά. Αλλά τα άλλα ξεκινάμε σήμερα πρώτο επεισόδιο, προχωράμε. Και είμαι σίγουρο ότι και εσύ πα γαμιώντα τη Πολύ καλά η μαδερφέ μου, πραγματικά. Είμαι εξαιρετικά, αλλά. Είναι το κρίμα, το γιατί. Όχι, εγώ θα προτιμούσα να με πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε. Ναι. Είσαι μαλάκα. Ναι. Έχει κάνει αυτό. Δεν, δεν σε καλά κάνουμε. στην καμέρα, ρε ναι, φίλε. Αλλά να σου πω κάτι. Εσύ θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Και όσοι ήταν μέσα στο παιχνίδι που βγαίνουν και λένε ότι έχω δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή. Ότι όταν η παραγωγή ήθελε να μεταφέρει κάτι στου παίκτε. Επειδή πολλοί ήμασταν πάνω στη φούρια μα και ήμασταν έξαλλοι με διάφορα πράγματα που, συνέβηνα, που συνέβησαν εκεί. Ποιο πήγαινε και μιλούσε με τον αρχισυντάκτη για να το μεταφέρει στου παίκτε, Εσύ πήγαινε εσύ ή εγώ κάποιε φορέ. Το θυμάμαι. Λοιπόν, Άρη, έλα λίγο να σου πω, πε τα παιδιά για να το καταλάβουν, γιατί εσύ μπορεί να το καταλάβει και να του το μεταφέρει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πιστεύεις και ξέρει ότι εγώ... έχει δυο μαλάκα και όλα λίγο. Και ερχόμουν εγώ και έλεγα, παιδιά, ακούστε λίγο, η παραγωγή έχει δίκιο εδώ. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Μην, μην είμαστε έξαλλοι, μην αυτό. Πάντα ήμουνα με όλου στην παραγωγή. Τύπο και υπογραμμό. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στην παραγωγή πέρα από το τηλέφωνο που δεν είναι πρόβλημα στην παραγωγή. Πρόβλημα στον εαυτό μου δημιούργησα. Η παραγωγή με τιμώρησε. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, οι περισσότεροι καμεραμάν, οι χολύπτε, παιδιά που ήταν εκεί υπεύθυνοι και τα λοιπά μου λέγανε να μην χαθεί να πάμε για ένα καφέ αυτά. Δεν ξέρω ποιο είναι το, το πρόβλημα εν τέλει και δεν πήγα ποτέ. Ούτε, δηλαδή δεν γίνεται να μην δεν βάλεις τον Άρη στο All Star. Στο λέω πολύ χήμα. Όχι ρε, αδερφέ, άκου, συμφωνώ, μπορεί να μην τα λέγαμε. Και να είχαμε τη φάση μα που δεν μιλάγαμε κτλ. Όταν όμω κάποιο με ρώταγε, έλεγα: «Παι, Παιδιά, δεν γίνεται ο Άρη να μείνει στο All Star. Γιατί ρεφίλε και τα στατιστικά σου. Και ο ανταγωνισμό ρεφίλε και μέσα στο παιχνίδι και η reality έδωσε συμπόλιο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι όταν ήμουν στο παιχνίδι δεν έδωσα τόσο reality ρε, φίλε. Γιατί δεν οι παίχτε το... που μπήκαν στο All Star έδωσαν. Όχι ρεφίλε, όχι. Δεν σα χιλό... πω ονόματα. Ο, 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 τα ξέρουμε όλοι. Σε Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλοι. Το κοινό mm. τα βλέπει 100%. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Δηλαδή, πλέον ο κόσμο γελάει. Και πάμε και στο τώρα. Ναι. Μπε στο Twitter και πάτα, ε, Σοηλέδη. Έχω την, την, ημέρα στο Instagram μου χίλια μηνύματα, χωρί υπερβολή. Όποτε ανεβάζω κάτι για survivor, μπε γιατί δεν μπαίνει, σε περιμένουμε. Στο, στο Twitter γίνεται χαμό, βάλτε τον Άρη. Μέσα σε όλε τι σελίδε του survivor ναι, 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 γίνεται ναι, ναι. χαμό, βάλτε τον Άρη. Στο Instagram λοιπόν. μου τα στέλνω και εμένα, ρε Ποτέ, φίλα, αλλά τι να πω. Θένα, και, και σου ξαναλέω, στα αρχίδια μου έρθει, δεν έρθει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να ξέρω το γιατί. Που δεν είναι μόνο ότι. Ε, τα λεφτά, κλάιν mind, την ναι. υγεία μα να έχουμε. Ναι. Θέλω να με νοιάζει να μάθω πραγματικά το γιατί και με νοιάζει να υπερασπιστώ και αυτά που κατάφεραμε στο παιχνίδι, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Να μπω και να, να δείξω ότι δεν έγινε τυχαία όλο αυτό που κατάφερα, τα νούμερα που κατάφερα δεν ήταν τυχαία και ότι έπαιζα σε δυνατού παίκτε απέναντι και ότι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο παιχνίδι. Ε, παιδιά, όχι, όντω παίζαμε. Είχαμε δυνατού παίχτε μέσα στο παιχνίδι. Τέλο <στονίτως> πάνω. Αυτό, όχι, συμφωνώ απόλυτα ό, Κι και εγώ να και... Ό,τι και... ότι να γίνει στη ζωή γίνεται για καλό. Εγώ με αυτό το μότο ζω. Ό,τι και να γίνει είναι καλό. Ε, από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Δε, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ξανά. Μπορεί ποτέ να μην ξαναγίνει. Άγελος. Μπορεί κάποια στιγμή να είμαστε στου ίδιου τύπου μάχη, να κενταζόμαστε πάλι και να λέω θα χάσει και θα σου φύγει, φίλε, <laughs> ο κρίκο. <laughs> Κάτι που είναι πολύ πιθανό να γίνει. Yeah. Και πραγματικά, φίλε, θεωρώ ότι σου αξίζει και να βρίσκεσαι μέσα. Θεωρώ και σε μένα. Αλλά... Εννοείται. Και στον Νικογιάννη. Και στον Νικογιάννη, σίγουρα. Σίγουρα και στη Μέη στη που πήγε τετράδα. Ναι. Σε Κοίτα, εντάξει. Εγώ πιο πολύ εντάξει. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν... Ένα... έναν άνθρωπο εγώ δεν μπορώ φέτο μέσα στο παιχνίδι, τον οποίο πραγματικά δεν μπορώ για να βάλω. Καταλά... Για φέτο μιλάμε. Καλά, και για πέρσι. Δεν, δεν μπορώ να το με τίποτα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, βλέπω μια εικόνα ενό ανθρώπου που είναι ψεύτικο, έχει έπαρση. Δηλαδή, <στονίκομαι> όλα αυτά που λέγανε για μα και πολλέ φορέ έπαρση, ένταση, ψέμα. Δεν δε μπορώ να το βλέπω αυτή την εικόνα. Ναι. Με τρελαίνει. Εμένα προσωπικά, σαν Γιώργο. Κοίτα, όχι. Δεν θα δε, δε, δε διαφωνήσω σε μεγάλο βαθμό μαζί σου. Εμένα το πράγμα που με τρελαίνει περισσότερο στην Ασημίνα είναι okay, ότι είναι δυναμικό χαρακτήρα και ότι, ότι θέλει να κερδίζει. Και αυτό εγώ το σέβομαι. Ναι. Ε, Δεν μου αρέσει που κλαίει συνέχεια. Αυτό, αυτό. είναι το μόνο που το με. Το θέμα εμένα... είναι να κλέ, Αλλά ρε φίλε, να κλέ με δάκρυ. Εμένα αυτό με δια... δηλαδή, εγώ αυτό, θυμάμαι... αυτό εννοώ. Δηλαδή, που, που κλαίει ε, Αυτό με τρελαίνει. ρε φίλε. Είναι μικρή. Να ξέρει ότι πάνε. είναι πολύ μικρή. Το ξέρω ότι είναι μικρή, αλλά και πάλι. Ίσως να μην μπορούσαμε και εμεί τα 23 μα να διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν διαφωνώ. Μα υπάρχουν. Μα, εντάξει, έχουμε και τη χρήση αρεφίλε τώρα που είναι μέσα στο παιχνίδι που είναι 20 χρονών το κορίτσι. Ναι. Δεν κάνει έτσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. εντάξει. Ναι. Τέλο πάντων, καλά, δεν, θα, δεν θέλω να σταθώ ούτω ή άλλω σε αυτό. Απλά γενικά δεν μ' αρέσει να κράζω και να θάβω, αλλά φίλε, όταν βλέπω ακραία πράγματα μέσα. Δηλαδή, άμα δει έναν Κωνσταντίνο Εμμανουήλ μέσα που κάνει κρά και φωνάζει, ε, δεν γίνεται να μην ασχοληθεί, ρε φίλε. Δηλαδή, είχαμε και περιστάσει, με τον Τάκη Καραγκούνι, με τον οποίο εγώ έχω μιλήσει, οκ, okay, αλλά. Έχουμε ζήσει. Ο θεατή το ακραίους βλέπει ακραίους και. Ακραίου χαρακτήρε μέσα, εμεί οι δύο. Δύσκολου χαρακτήρε. Δεν έχει να υπάρξει με, το με το το ναι. Όχι, ναι. ναι. Βλέπω το τωρινό και δεν υπάρχει τοξικότητα. Μα αγκαλιάζονται και φιλούνται τα βράδια όλοι μαζί. Χαρά. είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. <laughs> εμείς, είχαμε. εμείς δεν μιλιόμασταν όλοι. Χαμός. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε. Τέλο πάντων, εγώ θα το αφήσω Γι αυτό. Γι' αυτό να ξέρει όμω πήγαμε και καλά στα νούμερα. Ήταν πολύ ευχαριστημένη η παραγωγή από τα νούμερα που κάναμε. Το ξέρω. Μα, ξέρω. Μα τώρα πόσο κάνει, 12 άρια. 12-10. Αυτό βλέπω. Εμεί κάναμε νομίζω. Και 18 και 20 και κάνει. Εντάξει, οκ. Σε σχέση με με τις Καραντίνας που έκανε καραντίνα καραντίνα, 60-70 και το πρώτο που έκανε τρελά καραντίνα νούμερα. Ε, νομίζω ότι το αμέσως επόμενο που πήγε καλύτερα από τα υπόλοιπα, δηλαδή πρώτο ξεκίνησε πρώτο αν βάλουμε σε νούμερα, ήταν του Ντάνου και του Σάκη, Εντάξει, ναι. που ήταν τρομερά τα νούμερα. Ειδικά στο πρώτο που ήταν και το πρώτο έγινε χαμός. Μετά ήταν η Καραντίνα πήγε πολύ καλά και μετά, μετά το αμέσως δικό, δικό μας. Το δικό μα. συμφωνώ. Ε, αυτό τώρα που θέλω να σε πάω αλλού, επειδή τα έχουμε πει πριν, Survivor, Περιφυλίας και τα λοιπά, νομίζω σιγά σιγά τα λύνουμε, παιδιά, το beef μεταξύ μας λύνεται εδώ δεν εδώ πέρα στο άλλα τάλα. Δεν υπήρχε beef, αλλά τα λύνουμε τώρα, κάνουμε κανονική υπήρχε Υπήρχε μια παρεξήγηση απλώ χωρίς να υπάρχει beef. Αυτό. Τι, αλλά τα λύνουμε τώρα στον αέρα. <laughs> τα λύσαμε ουσιαστικά. Ναι. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε και θα χαρώ πολύ και να βγούμε και να τα πούμε και να. Όποτε θέλει. Και επίση ε, έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και ένα vlog. Τόσο καιρό λέμε να πάμε για ψάρεμα. Ελπίζω να πιάσουμε το πιο μεγάλο ψάρι προ. Μακάρι. Θα, θα πάμε, το κανονίσουμε το για τον ντόχο στι... μου. ή μέσα στην άλλη εβδομάδα, ή μέσα στην παράλληλη εβδομάδα, όποτε κάνει καλό καιρό, φύγαμε. Okay, Κάμερε μαζί. Και... Κάμερε μαζί, κάμερα και τα λοιπά και Έτσι. φύγαμε. Έτσι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, okay. εγώ το άλλο που θέλω να πω, πώ νιώθει που είναι μέσα η γυναίκα σου φίλε, και τη βλέπει από την τηλεόραση <laughs> και που περνάει, μαλάκα όλα αυτά που πέρασε και εσύ κάπου. Ναι. Είναι τρελό. Είναι τρελό από την άποψη. Έχετε αλλάξει φίλε, ό,τι πέρναγε περνά. Δηλαδή oh, έχει... Όχι ακριβώς ακριβώ. Αυτή, αυτή πέρασε, πιο δύσκολα. Αυτή να, πέρασε πιο δύσκολα πέρασε δύο. πολύ χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να πάει και δεν το περίμενα και να είναι και αξιοπρεπέστατη. Είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν εννοώ χαρακτήρα χαρακτήρα όχι, σαν χαρακτήρα. Όχι, σαν παίχτρια είναι αξιοπρεπέστατη σαν παίχτρια. Αυτό. Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί δεν είναι αθλήτρια αρχικά. Ε, μόνο γυμναστήριο κάνει η Μαρία, κάθε μέρα βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει το ραν με το γυμναστήριο, τα βάρη, τα στατικά. Ε, δεν περίμενα ότι θα, θα ξεπεράσει φόβου που έχει πολύ μεγάλου φόβου. Με το νερό. Αδερφέ, την παρακαλάω, έξι χρόνια είμαστε μαζί να βουτύξει το κεφάλι τη μέσα στη θάλασσα. Και δεν το, το κάνει. ποτέ. Τι λε, ρε. Ποτέ, ποτέ. Τώρα έχει... το κάνει. Το κάνει με κλειστή μύτη και Ό, επειδή τη έδειξα δύο πράγματα πριν φύγει, της... ε, σε μια πισίνα ενό φίλου να βουτάει και να... Okay. Ε, έχει πολύ μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Από μικρή τη έχουν δημιουργήσει. Τη έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα με το νερό. Το οποίο και μόνο που είναι εκεί και το παλεύει. Εγώ είμαι. Νιώθει όμορφο. Respect. Όχι, σε βλέπω. Ανεβάζει και τα στοράκια σου ότι τι απορτάρει full. εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην Μπράβο, το κάνω καλά, αυτό. σίγουρα. σίγουρα. Ε, είμαι πολύ, πολύ περήφανο. Έχει καταφέρει πράγματα που δεν, θα τα, δεν, το πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Ούτε ίδια δεν το πίστευε. Και έχει κρατήσει μια πολύ ωραία στάση προ τον κόσμο. Παίρνω πολύ θετικά μηνύματα από τον κόσμο για τη Μαρία. Αγωνιστικά, μια χαρά. Πολύ κομπλέ. Πολύ κομπλέ. Τη χαίρομαι. Οπότε. Okay. Ωραία εμπειρία. Να το ζήσει να, να ξεφύγει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Ωραία, όχι, συμφωνώ. Ε, στηρίζω και εγώ πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει. Εγώ δεν το περίμενα καθόλου, μπρο. Αλλά για σου λέω, δεν το περίμενα να πηγαίνει τόσο καλά. Και πάει τρένο. Πάει Γιατί πριν καλά. φύγει, την είχα πετύχει στο όπου μαζί ήσασταν. Μαζί. Και μιλήσαμε, λέει, Όχι, ρε, τα δεν θα πάω τίποτα. Λέω, δεν θα καταφέρω, δεν θα μπορώ, δεν μπορώ. Και φίλε, εγώ τη έλεγα, θα μπει και θα πα τρένο. Ναι, ναι. Και φίλε, έχει μπει και πάει πάρα πολύ Μέχρι καλά. Μέχρι το τελευταίο βράδυ πριν φύγει, έκλεγε και έλεγε ότι δεν θέλω να πάω. Τι και λες, και ρε. δεν θα πάω. Αλήθεια. Ναι, μέχρι το τελευταίο βράδυ. Όχι, ρε. Το βράδυ εκείνο, αδερφέ, δεν ξέρει τι πέρασα. Ε, πιστεύω, θα μείνει. Την έπιασε κρίση πανικού. Δεν θέλω να πάω. Αυτό yeah. ηρέμησε. Yeah. Θα yeah. δει yeah. ότι όλα θα είναι καλά. Μέχρι που την πήγα στα γραφεία τη Adjoon Media και την άφησα. Uh, ήταν ντεμή. Uh, Μόλι μπήκε και είδε τα παιδιά yeah. και αυτά και μιλήσανε, ηρέμησε. Okay. Σε τι φάση είσαι τώρα στη ζωή σου, τι σχέδια έχει και γενικά ρε παιδί λοιπόν, μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή yeah. είμαι, είμαι μέτοχο σε μια εταιρεία στη Μίκονο με ενοικιάσει oh. σκαφών. Κάτσε, έλα εδώ, δώστο. Μαζί, Μαζί με πολύ ένα μπορείς. φίλο και πολύ συνεργάτη πλέον, okay. ο οποίο προείχε την εταιρεία και εγώ μπήκα ε, με ποσοστό. Ε, η οποία εταιρεία προσφέρει μονοήμερε και πολυήμερε εκδρομέ στη Μήκονο και στα γύρω νησιά, είτε με πλήρωμα είτε χωρί πλήρωμα. Μπράβο, φίλε, πολύ, έξυ... Όχι, πολύ έξυπνη, πολύ έξυπνη ιδέα. Ναι. Υπήρχε με. δηλαδή υπήρχε η αρχαιία χρόνια. Είναι πολύ έξυπνο το να μπει εκεί μέσα, γιατί φίλε, είναι το μέλλον στην Ελλάδα τουριστική Και επειδή χώρα... έχω και το σκάφο, ασχολούμαι και εγώ και μου αρέσει Top, πάρα πολύ. Και είμαι σε μία φάση στην οποία έχω κάνω μία έρευνα, μία αναζήτηση στο να ανοίξω και κάτι άλλο στην Αθήνα. Οκ. Okay. Και εγώ σταθμίζω στην ίδια φάση Δεν ξέρω ακόμα το τι. Okay. Ε, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Κάπου θα καταλήξω και θα κάνω και ένα ακόμα επιχειρηματικό βήμα στην Αθήνα. Τέλεια. Μπράβο. Και εγώ, και εγώ ψάχνω, να σου πει πολύ. Μπορεί κάπως να μας φέρουν οι δρόμοι μαζί, να ξέρεις. Γιατί ε, ε, όχι, φίλε μου. Μπορεί να μπορεί, ε, Εγώ ξέρει, είμαι ανοιχτό σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Είσαι ανοιχτό σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Εντάξει, τέλειο. Μην το πάρουμε στραβά. <laughs> Εγώ θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό σκηνικό το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. <laughs> Τελικώ. <Τηλυκός. laughs> Η Μαρία δίπλα σου. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που έχει κάτι πάρα πολύ όμορφο εδώ ανάμεσα στα πόδια του. Έλα, μαλάκα. Φίλε. είχες την εικόνα είχε και... την εικόνα, αδερφέ. Δεν μπορεί να καταλάβει <laughs> <laughs> πόσο <laughs> έχω πεθάνει. Εσύ τρελάθηκε, δεν. Έκανε έτσι, το είδα. Το έχω δει το τώρα στο TikTok. Τρομερή ρε. σκηνή, ρε. Κλαίω. Τρομερή, κλαίω στα γέλια. Σκ... Ό,τι καλύτερο. Τρομερή καλύτερο. σκηνή. Και θε να πω εγώ την πιο ωραία μου σκηνή από Survivor. Να θέλω βασικά να μου πει τι καλύτερη σκηνή από το Survivor. Εντάξει. Θυμάσαι αυτό το βράδυ. Το μαγικό. Τι ζήσαμε. Που πήραμε μου ένα σε καλιά τον άλλον και χεστήκαμε πάνω μα. Το θυμάμαι. Με το σκυλί, Αλλά και αυτό, αυτό το σκηνικό, αν υπήρχε κάμερα, και το τραβούσαν. <laughs> θα παίζαμε σε κομμωδία θα, θα πέζαμε. Αμερική. Αυτό θα έπαιρνε ένα εκατομμύριο βιού στο, στο YouTube, σίγουρα. Λοιπόν, και... Να το περιγράψει το σκηνικό. Περιγράφει το σκηνικό. Τίπα σκο... το εσύ. Χτύπα εί, το εσύ. Είμα... Είσαι καλεσμένο. Είμαστε Πάμε. σκοτάδι. Σκοτάδι απόλυτο. Στο δάσο δεν βλέπουμε ούτε τη μύτη μα. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Μαυρίλα. Ού... Τίποτα. Ούτε τη μύτη μα. Ε, προχωράμε και προ την αναζήτηση φαγητού. <laughs> Και ξαφνικά, ενώ είμαστε στο χωματόδρομο, στον οποίο δεν βλέπουμε τίποτα και πάμε στην τύχη με το τι γνωρίζουμε, βλέπουμε μια σκιά μεγάλη, μεγάλη μπροστά μας. Περίεργη πέ... σκιά. Πολύ περίεργη. Και, και λέμε ότι πεθάναμε. Yeah. Δεν, δεν υπάρχει άλλο. Ότι εγώ νόμιζα είναι λύκος, βασικά. Φίλε, εγώ νόμιζα πως πραγματικά είναι κάτι παραμορφωμένο. Αρκούδα, λύκο, δηλαδή κάτι, κάτι τέτοιο. Ναι. Φίλε. Και αυτόματα γυρνάμε ο ένα με τον άλλο και παίρνουμε. Και παίρνουμε αγκαλιά, αγκαλιά Και είμαστε σαν τι πουτάνε <laughs> που κρυώνουν το χειμώνα. Αγκαλιασμένοι ο ένα με τον άλλον. Και τρέμουμε. Και τρέμουμε. Και, και κοιτάμε έτσι. Και λέμε. Δεν γίνεται. Και μόλι καταλάβαμε ότι, ότι ήταν σκυλή. Απλά, ντάξει. απλά πεθάναμε, πεθάναμε στο πεθάναμε, γέλιο. Πεθάναμε. Ρε, και είχαμε μείνει παγωμένη αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο. <laughs> Δεν υπήρχε αυτό το σκηνικό. Ρε φίλε, αυτά τα σκηνικά. Το οποίο σκηνικό αυτό ήταν και η μέρα που είχαμε βρει και το καλύτερο deal φαγητού που θα μπορούσε να βρει <σχει> παίχτη survivor. Ισχύει. <σχει> και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Για αυτό το deal. Ναι. Είχαμε βρει παιδιά όντω ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο το φάγαμε. Το μοιραστήκαμε με όλου. Το μοιραστήκαμε με όλου. Γιατί πάντα μοιραζόμαστε. Γιατί λέγανε ότι <σχει> εμεί ότι βρίσκαμε τα τρώγαμε και αυτοί δεν τρώγανε. Μοιραστήκαμε, φάγανε όλοι. Με όλη την ομάδα. Όλη ομάδα. Αλλά, ναι, ζήσαμε ωραίες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι για πολλά πράγματα... Εγώ θέλω να ρωτήσω αν το, το σκεύο που βρήκαμε επιπλέει ακόμα στο ποτάμι. Μάλλον είναι ακόμα στο ποτάμι, αδερφέ, <laughs> μέχρι και σήμερα. Το έχουν βρει άλλοι survivors. Τρελό. Τρελ... Πα, πάρ το τρε... μέσα. Άντε Τρελό, τρελό σκηνικό, άντρεφε. <laughs> δεν υπάρχει αυτό. Ήταν από τα καλύτερα σκηνικά. Γενικά, τα πιο αστεία σκηνικά ήταν ρεφίλε πολλέ φορέ που δεν τα πιάνε η κάμερα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Μα μπροστά στην κάμερα είσαι και λίγο κρατημένο. Λίγο ναι, προσπαθεί να το μαζέψει λίγο. Αλλά τα πιο ωραία σκηνικά γίνανε εκτό κάμερα. Ε, ζήσαμε ακραία σκηνικά. Εγώ έχω να το λέω ότι ό,τι ιστορία έχω να διηγηθώ είναι μαζί σου. Ναι, πιο... ναι. Δηλαδή το 90% από τις ιστορίες Είναι ρε φίλε τι έχουμε κάνει ναι, μαζί ναι, Μέσα στο παιχνίδι ναι, ναι, ναι. Ίσως γι' αυτό δεν είμαστε τώρα μέσα μαζί <laughs> Αλλά πέρα από την πλάκα αλήθεια Άμα μπορούσα να το ξαναζήσω όλο αυτό Θα ήμουν πολύ πιο σωστός πολύ πιο προσεκτικό και δεν θα κάνατε τι μαλακίε. Δηλαδή, το λέμε απ' έξω. Αυτό, αλλά το λέμε Όχι, δεν σω. Ναι. Ίσως, ναι. Βασικά, όλοι, όλοι έχουν πάρει φαγητάκια και, και έχουν κλέψει και καφέ. Δεν είναι και... ότι είχαμε κάποιον άνθρωπο που μα έφερνε κάθε μέρα φαγητό. Είχαμε απλά ε, σκουπίδια. Πηγαίναμε και τρώγαμε τα σκουπίδια. Ό,τι μπορεί ε, να βρει. ναι, από αυτά που πετάγανε από διάφορε παραγωγέ. Και αυτό. Σκουπίδια αλλά τρώγαμε. Όλοι, όλοι το κάνουν όμω. Εγώ δηλαδή πραγματικά. Μα ναι. Άμα πεινά. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπο. Δηλαδή είναι σαν να είσαι φτωχό να μην έχει ρεφίλ να πληρώσει το ενίκη και άμα δει κάτω λεφτά να μην τα πάρει. Όχι, είναι, είναι σαν να πεινά. <laughs> να είσαι ε, πραγματικά στον δρόμο και να πεινά. Όπω βλέπουμε πάρα πολλού άνθρωπου που στα σκουπίδια και ψάχνουν φαγητό εδώ. Το, στο, ναι, ναι. Κάτι με στενοχωρεί. Δυστυχώ υπάρχουν διέτερα. άνθρωποι ανάμεσά μα που δεν έχουν να φάνε και, και τρώνε από τα σκουπίδια, φίλε. Ναι. Με στενοχωρεί, ήμασταν αυτοί. σε αυτή τη φάση. Δηλαδή έπρεπε κάπω να βρούμε κάτι να φάμε. Πόσε φορέ είχαμε φάει ρύζι μουχλιασμένο με μυρμήκια. Ψωμί με μυρμήκια. Τι μου λε τώρα, Είναι ακραίε καταστάσει. Είναι έτσι. 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 Δυστυχώ όσοι δεν το έχουν περάσει δεν μπορούν να το καταλάβουν. Παρ' όλα αυτά νομίζω σήμερα το έχουμε μεταφέρει όσο καλύτερα γίνεται. Μετά από το σερβάιβαρο, ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ. Και όποτε βλέπω άνθρωπο να πηγαίνει, να, και να ψάχνει τα σκουπίδια, στα σταματά και του δίνω Κύριο, λεφτά. Εγώ φαγητό προσπαθώ να δίνω πιο πολύ. Δηλαδή όταν μου ζητάνε λεφτά, προσπαθώ να, να ρωτάω, πεινά, δεν έχει να φά. Και όταν μου λένε ναι, πηγαίνω και παίρνω φαγητό. Εντάξει, ξέρει τι όμω ε, ε, ξεχωρίζει λίγο, του καταλαβαίνει λίγο του ανθρώπου. Τον ε άνθρωπο τον υγιή. Τον οποίο ψάχνει σε σκουπίδια για να φάει, με τον άνθρωπο τον οποίο είναι, έχει κάποιο θέμα, τον καταλαβαίνει. Εγώ, okay. ε... εγώ πιο πολύ φαγητό μου αρέσει να δίνω. Ετοιμάζω τώρα περίπτωτο και ένα vlog, ένα βίντεο το οποίο θέλω να βοηθήσουμε γενικά του ανθρώπου που ασχολούνται με αυτό. Ε, θα χαρώ πάρα πολύ. Γενικά θέλω να είναι άτομα μέσα τα οποία θα συνεισφέρουμε Ά, όλοι μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε κάνει μια πάρα, πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ό,τι δεν έχουμε πει, φίλε, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια θεωρώ ότι το αναλύσαμε και το ζητήσαμε σήμερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σε πολύ καλή φάση στη ζωή σου, Μπρο. Αλήθεια σου λέω. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήρθε σήμερα εδώ πέρα, στο Αλατάλα. Επίση, αυτό που θέλω να επισημάνω, ξέρει πώ βγήκε το Αλατάλα. Έχει την παραμικρή <χ> ιδέα. Όχι. Λοιπόν, όταν εσύ ήσουν ακόμα στο survivor, εγώ είχα βγει και είχα βρει την Μαρία και είχαμε κάτσει μαζί. Ήταν η πρώτη η πρώτη μου ή η δεύτερη γνωριμία μου με τη μα... Η πρώτη γνωριμία μου ναι. ή η δευτερη φορά που κάτσαμε μαζί και μιλάγαμε. Μην ήταν η ιδέα τη Μαρία αυτό. Φίλε, και σε κάποια φάση μου λέει η Μαρία. Μου λέει ρε φίλε, γιατί δεν κάνει μια εκπομπή. Μιλά πολύ, το έχει πολύ με τον μπλα μπλα και τα λοιπά. Μη τρέ, μην τρέμει, έχει μόνο ταυλό, κάνει και μια εκπομπή. Δύο χρόνια πίσω μιλάμε τώρα. Ναι. Και μου λέει. Ρε φίλε, μια εκπομπή, άλλα τάλα, άλλα ντάλα. Τι λε, Και φίλε, είμαστε τώρα εδώ πέρα και φτιάχνουμε αυτό το project. Μαλάκα, τι είπε τώρα. Ναι. Η Μαρία το έχει πει αυτό. Ναι. Και φτιάχνουμε αυτό το project. Και λέμε πώ θα το πούμε, και πετάγομαι εγώ και λέω 10 μετάλλα. Το 10 μετάλλα, ρε φίλε είναι 10 λεπτά. Πάμε να το πούμε άλλα τάλα. Και μου αυτή η ιδέα. Και φίλε, την επόμενη μέρα λέμε άλλα τάλα, το χτυπάμε. Μα και σήμερα Λάκα, λοιπόν καταραίω. είναι το πρώτο παρθενικό επεισόδιο. Εντάξει, Μαλάκα, η γυναίκα μου σου έδωσε την ονομασία τη, τη εκπομπή. Ναι, Άμα ναι, δεν ναι, θα ναι. μπορούσα να μην είμαι το ναι, ναι, πρώτο ναι. καλεσμένο. Ναι, ρε φίλοι, σε... το έχει πάρα πολύ να ξέρει η Μαρία αυτό. Ναι, ναι, είναι creative. Το έχει πάρα πολύ το να δίνει τέτοια πραγματάκια μικρά. Είναι top. Έχουμε άλλα τα άλλα. Φίλε, όντω είναι άλλα τ' άλλα, ρε φίλε. Είναι τρομερό. Είναι άλλα τ' άλλα. Είσαι ο πρώτο καλεσμένο. Είναι η πρώτη μα εκπομπή. Έρχονται πάρα πάρα πολλά βίντεο. Γενικά θα κάνουμε πάρα πολύ συχνά podcast. Θα το τρέχουμε. Πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή, θέλει να πει κάτι εσύ. Θέλει οτιδήποτε. Να... μπορεί να γουστάρει να πει κάτι στου δικού σου να σε ακούσει. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δίνετε τώρα από εδώ αυτό το βήμα να πω στον κόσμο. Γιατί από τα story και όσοι το δουν θα το δουν. Ε. Ε, στον κόσμο που πραγματικά αδερφέ, παίρνω τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και τόσο πάθος που με θέλουν μέσα στο παιχνίδι και τόσο να μου συμπαρασταθούν σε όλα και να είναι δίπλα μου ακόμα και στο Just που τραγούδισα που Πήγες γέλαγε, και στο Just, ρε, που φίλε. γέλαγε ο κόσμος Ισχύει, ισχύει. Και... καλά εκεί γάμισες Μπρο, respect τρομερό Σου δίνω άλλη μια φορά το χέρι μου Δούλεψα πολύ, εντάξει Τρομερό respect, ξεκίνησες φίλε που το ακούω και λέω «Ω, oh", Και φίλε, η εξέλιξή σου ήταν ακραία. Δούλεψα πολύ. Φάνηκε, δούλε. φάνηκε ότι δούλεψε. που γενικά ό,τι κάνω θέλω να τα δίνω όλα. Συμφωνώ, θα καταλαβαίνω 100% σε αυτό το πράγμα. Ε, θέλω σου. να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που πραγματικά είτε με βλέπουν έξω, είτε. Παίρνω απίστευτη αγάπη και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλω να πω ένα ευχαριστώ πολύ μεγάλο σε εσένα και την ομάδα εδώ που ευχαριστώ. ήμουν ο πρώτο καλεσμένο σε αυτή την. Θα ξαναείσαι να ξέρει. Όποτε θέλει. Σε αυτή την <laughs> πολύ ωραία εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στούντιο, είναι εξαιρετικό. Τα παιδιά εδώ, super, πολύ συνεργάσιμα. Ευχαριστώ. Ε, να έχεις κοντά σου ανθρώπους που θα σε αγαπάνε και θα μπαίνουν μπροστά για σένα, αυτό, αυτό να το κρατήσεις που σου λέω, το κρατάω, είναι... να μπαίνουν μπροστά για τον τάλα και ό,τι και αν χρειαστείς να είναι δίπλα σου, ε, να συνεχίζεις να κάνει αυτό που κάνει γιατί το κάνει πολύ καλά και το αγαπά. Το εκτιμώ, το εκτιμώ πάρα πολύ. Ε, πιστεύω πολύ σε σένα <laughs> ότι θα, θα, ανέβεις, θα ανέβεις ακόμα πολύ περισσότερο. Ε, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου σου είχα πει κάποια στιγμή κάτι μικρό. Ε, έχω στο μυαλό μου κάποια project που μπορώ να πάνω να τα προτείνουμε σε κανάλι να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Όπα, όπα. Αυτέ οι ιδέε εμένα μου αρέσουν πολύ. Σε έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη διάδα τηλεοπτική να είμαστε και να κάνουμε τρελέ around the world. Οπα. Οι προτάσει αυτέ μου αρέσουν. <χω> Για πάμε να παίχτε το... <χω> Θα, θα το... μιλήσουμε εκτό κάμερα <χω> λοιπόν. Οκ. <χω> okay. ε... Είμαι πολύ χαρούμενο που έτσι ψιλομαζεύτηκε το μεταξύ μα. Ναι, ρε, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Εδώ πέρα νομίζω. Δύο, πάμε να δώσουμε άλλη μια φορά χέρια εδώ. Όσοι μα βλέπουν από το YouTube το να το Το τηλέφωνο δούμε έτσι. μου το έχει. Και εσύ το δικό μου, ρε. Τι... Να τη... χτυπήσει καμιά φορά. Τη φιλία μου την έχει. Δεν, σταμα... σταμάτησε να την έχει ασχέτω αν δεν μιλούσαμε και το respect μου. Ε... Να είσαι χαρούμενο στη ζωή σου και να καταφέρει ό,τι, ό,τι, ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, Μαλά, τα υπέροχα σου λόγια. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ όμορφα, με γεμίζουν. Σου εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου ό,τι καλύτερο. Πραγματικά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Είμαι ίσα ίσα πάρα πολύ χαρούμενο που ό,τι δεν έχει υποθεί, έχει υποθεί τουλάχιστον σήμερα, φίλε, <laughs> σε αυτή την εκπομπή. Και φίλε, βλέπω ότι προχωρά πολύ δυνατά. Και όταν δουλεύουμε. Πάντα θα πηγαίνουμε μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, όσο δουλεύει και όσο κυνηγά τα όνειρά σου και του στόχου σου, δεν παίρνει να μην του πιάσει. ήδη έχει κάνει πολλά βήματα. Σου εύχομαι να φτάσει, φίλε. Μ' καλά. Sky's the limit. Βασικά, Ευχαριστώ. who set the sky's the Έτσι. limit? Τι Ακόμα παραπέρα. Αφή. Respect πολύ σε σένα. <laughs> ε, και πραγματικά θα τα πούμε. Εμεί οι δύο ξανά. Σίγουρα θα είσαι ξανακαλεσμένος. Όσοι το βλέπετε αυτό το βίντεο από το YouTube, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα comments. Τι vlog θα θέλατε να κάνουμε με τον Άρη Σολέντζε. Γράψτε ερωτήσει για το vlog, γιατί το vlog με το ψάρεμα έρχεται. Θα τον πάρω μαζί μου μια μέρα με το σκάφο να πάμε για ψάρεμα. Οπότε να έχουμε μέσα στο ψάρεμα και ωραία κουβέντα από ερωτήσει του κόσμου. Ναι, 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 Στηρίξτε τον Τάλα. Είναι πολύ δουλεφταρά. Αλλά τα άλλα καινούργια εκπομπή. Ευχαριστώ. Μα χρωστάει ποσοστά γιατί η γυναίκα μου έδωσε το, το όνομα. Οπότε μόλι η εκπομπή πάει τρένο να μην <laughs> μα ξεχάσει. Να ε, ποσοστά. Να μην μα ξεχάσει. αυτά. <laughs> αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι λοιπόν βλέπετε αυτό το βίντεο από το YouTube, μπορείτε να κάνετε like και subscribe. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ επίση στην εταιρεία τη Υποστηρίζει, ο οποίο είναι ο μεγάλο χορηγό αυτού του vlog. Αυτή τη στιγμή μα έχει δώσει το χώρο τη εταιρεία Τσομίδη. Υποστηρίζει στην Παιανία. Κάντε follow στο Instagram, στο Facebook. Εργαλεία, βιομηχανικά είδη, χρώματα, service και ό,τι άλλο θέλετε σε θέμα υποστήριξη. Πολλά φιλάκια. Εμεί θα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Φιλάκια, μου. Ευχαριστώ. Κλείνουμε εδώ. Άλλα τα άλλα, κλείσαμε. Φιλάκια. Εντάξει, γάμιση.